Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τέλειος Κυριακάτικη Αρένα για μία ακόμα Κυριακή εδώ εκφράζοντάς σας τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά γιορτάζουν οι Θωμάδες, Θωμαίδες σήμερα. Χριστός Ανέστη, πέρασε η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Εμείς επί των επάλξεων εδώ να δούμε, να σχολιάσουμε μαζί, εσείς και εμείς, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εκπομπής που είστε, είναι οι ανώνυμοι και επώνυμοι τηλεθεατές της, και θα σχολιάσουμε μαζί το τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πλούσια κίνηση. Αρχίζει και πέφτει η καρό σημαία για πολλά πρωταθλήματα. Έπεσε η καρό σημαία για τα play-out της Super League 1. Υπάρχουν και άλλα πολλά που θα δούμε. Έχουν αρχίσει τα μπαράζ για την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Είχαμε τελικούς κυπέλων των ενώσεων εδώ στην κεντρική Ελλάδα. Όλα αυτά είναι γεμάτα ενδιαφέρον. Το πρώτο όμως γεμάτο ενδιαφέρον είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Πάρτε το. Ξανά μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι. Να πω βέβαια ότι ήταν μεγάλη αστοχία. Κανονικά θα έπρεπε να αρχίσω με την γιορτή της μητέρας. Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Και όσοι έχουμε τις μητέρες μας ακόμα εν ζωή, θα πρέπει να τις πάντα να τις προσέχουμε, όχι μόνο αυτές, όλη η οικογένειά μας, ως κόρην οφθαλμού. Αλλά και όσοι δεν τις έχουμε, να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη τους, για να είναι καλά η ψυχή τους εκεί ψηλά που βρίσκεται. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά στις μητέρες, χρόνια πολλά στην Άγια αυτή, στον Άγιο αυτό θεσμό, τι να πω. Να τις έχουμε όσοι τις έχουμε, όσο το δυνατόν και όσο περισσότερα χρόνια μπορούμε περισσότερο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη και στο φίλο μου τον Σπύρο τον Κανούλη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και για αυτούς που γιορτάζουν σήμερα και για τις μέρες που περάσαμε. Και για τις μητέρες. Και για τις μητέρες. Οι μητέρες βέβαια είναι σταθερή η γιορτή τους. Μια γιορτή βέβαια η οποία δεν προήλθε από θρησκευτικές ρίζες, αλλά νομίζω ότι είναι αξιολάτρευτη αυτή η μέρα. Σήμερα ωστόσο γιορτάζουν και οι Θωμάδες. Οι άπιστοι. Οι Θωμάδες, οι Θωμάδες. Ο Θωμάς, μόνο Θωμαή. Μόνο άπιστος δεν ήταν. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και ήθελε να τεκμηριώσει. Ήθελε να τεκμηριώσει αυτό που έβλεπε. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται κατά κόρον στη σημερινή διαδικασία μιας δικαιοσύνης. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Θωμάδες όλης της γης, μεταξύ των οποίων είναι και ο γιος μου, ο Θωμάς. Ο Μάκης, ε. Ναι, να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι, ρε Γιάννα, ρε, να τον χαίρεσαι. Ευχαριστώ θερμά. Να τον χαίρεσαι, ο Μάκης. Όλοι μας χαίρονται. Όλοι μας χαίρονται. Ο Μάκαρος, ο Μάκαρος. Μας βλέπει τώρα, ε. Ασφάλως πίσω μου είναι. Το δωμάτιό του, βέβαια. Βέβαια. Έπεσε η καρό σημαία σήμερα. Όχι σήμερα, χθες. Ναι, αλλά να έχουμε και οι πατεράδες όμως γιορτή να κάνουμε, έτσι. Είναι κάπου τον Ιούνιο, αν δεν απατώμε. Όχι μόνο οι. Εντάξει, οι μητέρες, αλλά και εμείς οι πατεράδες δεν πάμε πίσω. Όχι. Υπάρχει γιορτή του πατέρα. Υπάρχει. Εκεί τον Ιούνιο είναι κάπου εκεί. Αυτή περνάει τα ψηλά, Γιάννη. Εμείς τραβάμε. Δεν μπορεί να υπάρχει γιορτή του πατέρα, γιατί ο πατέρας δεν γνωρίζει αν έχει παιδιά. Αν είναι δικά του. Και αυτό είναι και αυτό συζήτηση. Εντάξει, πατέρας θεωρητικά λέμε. Είσαι πατέρας, το αποδέχεσαι, λες εντάξει. Τι να μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Δεν βαριέσαι, εδώ γίνονται χίλια δυο. Είμαι ο πατέρας, λες είμαι ο πατέρας και τελείωσε. Τι να κάνουμε. Μην το πάμε εκεί, ρε παιδιά. Γιατί τώρα αρχίζουμε να είστε τον πατέρα, γιατί πως είναι τώρα μετά. Να μην παρακολουθούμε στη Super League 1 ένα πρωτάθλημα, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, συγκλονιστικό. Το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα από αρχής της Α' Εθνικής. Ακόμα δεν έχει λήξει τίποτα. Και ακόμα βέβαια δεν έχει λήξει τίποτα. Δύο αγωνιστικές, δύο στροφές
πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος. Θέλω και τη δικιά σας άποψη, θέλουμε και τη δικιά σας άποψη, παιδιά, με τα μηνύματά σας, την επικοινωνία, τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει για να γίνει το πρωτάθλημά μας ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο αμφίροπο. Και όταν ένα πρωτάθλημα είναι αμφίροπο, τότε το ενδιαφέρον του είναι στα ύψη και φυσικά η ζήτηση, το προϊόν, δηλαδή έτσι όπως πουλιέται, είναι ευκολοχώνευτο. Γιατί έχουμε δει καλός ή κακός, χρησιμοποιώ και τα δύο επιρρήματα ανάλογα με την περίπτωση, έχουμε δει και αγώνες σούπα, αλλά έχουμε δει και αγώνες πραγματικά που καθήλωσαν τον τηλεθεατή. Στα κάρβουνα. Πώς? Σούπα και στα κάρβουνα. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές, γιατί ταλαιπωρούμε τις τελευταίες μέρες από ένα συνάχη μια ίωση και θα είναι η παρουσία μου λίγο πιο έτσι δύσκολη αυτό το θα δύο. Σε βοηθήσουμε, Απόστολε, γιατί σήμερα έχουμε πολύ πράγμα έχουμε. Αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσεις με τη Κουνιστροβίζιον. The Eurovision. Τι χάλι είναι αυτό. Γιάννη, ένα λεπτό. Πριν πούμε να πούμε, Αποστόλη, ότι ο Γιάννης είχε επισημάνει ότι με 32 βαθμούς εδώ και καιρό είναι για τα play out. Να το επισημάνουμε για την εκπομπή ότι ο Γιάννης το είχε πει εδώ και πολύ καιρό ότι με 32 βαθμούς θα σωθεί η κατηγορία. Και πράγματι δικαιώθηκε. Αυτό να το επισημάνουμε. Έτσι. Για τα play out. Δεν με 32 βαθμούς όμως... Να ευλογάμε και τα γένια μας. Με 32 βαθμούς δεν βγαίνεις στην Eurovision. Από τη Eurovision, αυτή η αφρούλα που βγήκε πρώτος, τι ήταν αυτός? Ο πρώτος ήταν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εάν υπήρχε πρωθυπουργός της Ελλάδας, πραγματικός πρωθυπουργός, έπρεπε με την πρώτη εμφάνιση που έγινε να επαναφέρει την αποστολή πίσω. Να αποχωρήσουν. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό τραγουδιού και επιτρέψτε μου να την κάνουμε αυτή την κουβέντα για 2-3 λεπτά, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν ξεσηκωθεί άπατες. Όλα τα κανάλια, αυτά τα πρωινάδικα κλπ. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κούγιας που επιτέθηκε με τέτοια σφοδρότητα στον κολλητό του το Λιάνγκα. Είναι κολλητή, κάθε μέρα πίνουν καφέ μαζί. Και η ανακοίνωση θα έχει κάνει σκουπίδι. Δεν μπορεί να προωθείς, κύριε μου, αυτή την ιστορία. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάνε να διαλύσουν την οικογένεια, πάνε να διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό, να τα βάλουν με τη φύση. Αυτά τα πράγματα τα κάνουν σε χώρες χριστιανικές. Γιατί στη μουσουλμανία δεν περνάνε αυτά. Δεν πάνε να διαλύσουν αυτές, καταλαβαίνετε, εφόσον διαλυθεί αυτή η ιστορία, τι θα γίνει μετά. Και βγήκε σήμερα μία, δεν θέλω να πω το όνομά της, για να μην μας πάρουν και μας κάνουν πάλι μανταράκι, γιατί αυτοί έχουν τη δύναμη. Δεν τους φοβόμαστε βέβαια. Βγήκε νικητής ο 4x4 αυτός ο Ελβετός και είπε σήμερα ήταν ο θρίαμβος της απελευθέρωσης. Ποια απελευθέρωση βγήκε η αφρούλα, ρε. Η αφρούλα βγήκε πρώτη, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί. Παλιά βλέπαμε κάποια γυναικεία παλέτα, βλέπαμε τραγουδιστές αρσενικούς, όμορφες κοπέλες. Τώρα βλέπεις μπαλέτα γενιοφόρους με ζαρτιέρες και σουτιέν. Τι είναι αυτά, τρέλα. Τι είναι τρέλα, αυτά. Τρέλα. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να πάρει την αποστολή πίσω. Γυρίστε πίσω. Μόνο εμείς τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Μόνο εμάς μας πειράζει, ρε παιδιά. Εσάς δεν σας πειράζει καθόλου. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση. Και δεν έχουμε άμα πούμε καμιά κουβέντα να εκτεθούμε. Όχι, δεν μας πειράζει. Δεν είναι για κανένα τίποτα. Ο καθένας εμφανίζεται όπως θέλει. Αλλά έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Πιστεύω και στον Βόλο και παντού και στη Λαμία και στα Δίκαλα και στην Καρδίτσα όπως και στη Λάρισα και στην Κατερίνη. Σε όλα τα στέκια, σε όλα τα καφενεία, στα σπίτια, το πρώτο θέμα συζήτηση είναι αυτό. Να συγχωρείτε, εμετός. Και τελειώνουμε εδώ πάλι. Πάμε στα θέματά μας. Ωχ, Παναγία. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Να πούμε ότι ο Θεός θα μας λυπηθεί.
Φινόμαστε, αφού λέω. Τα έχουμε στα πόδια μας. Ο Θεός θα μας λυπηθεί, βρε. Μεγαλώνουμε παιδιά. Δεν βλέπετε τι... Να μας λυπηθεί ο Θεός. Από αυτό και δεν βλέπετε τι γίνεται. Τι μας... να πω την έκφη, μας πασάρουνε. Δεν το βλέπετε κάθε μέρα. Είτε από πολιτικής πλευράς, είτε από καλλιτεχνικής. Η Αφρούλα βγήκε πρώτη με τη φουστίτσα. Τι λέτε, ρε. Ρε Αλέφατο που θέλετε και Μακαρίτη Γεωργίου. Δεν θα τρελαθούμε, ρε. Θα τρελαθούμε. Τέλος πάντων, πάμε μέσα στα δικά μας, γιατί έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Γιάννης, έτοιμος, θα κάνουμε καμιά ερώτηση στους τηλεθεατές. Θα δώσουμε καμιά ερώτηση. Μόνο. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν από Lux Market... Τρία τεμάχια. Μπράβο, θα δώσουμε αρκετά δώρα και σήμερα. Από το Lux Market λοιπόν μια δώρα επιταγή 50 ευρώ. Να περάσουμε, κύριε Αντώνη, από το Lux Market λοιπόν, μια δώρα επιταγή 50 ευρώ. Από την εταιρεία Βαβανέλος μια μπαταρία μπάνιο. Από την εταιρεία Thanos Χρώμα 15 κιλά χρώμα και από την εταιρεία Thanos Χρώμα, μπράβο, 15 κιλά χρώμα για τον νικητή. Δωρεάν τσιπροκατάνοιξη από τον Μεθιστάνα. Αλλαγή λαδιών και σέρβις από την εταιρεία Γανωτής, από το συνεργείο Γανωτής στην Αγριά. Δωρεάν ηλεκτρολογικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας από τον κύριο Ασμέλη, Ασμέλης Ευάγγελος. Πάλι τσιπροκατάνοιξη δωρεάν από τα φιλαράκια. Και επίσης μία σκούπα, ηλεκτρική σκούπα εξαιρετική από την Εκοφέρ, φίλου μου του Κώστα του οικονόμου, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι για το μπάρμπεκιου, είναι για τζάκια, ψισταριές γενικότερα. Η στάχτη δεν της δημιουργεί πρόβλημα, γιατί έχει ιδιαίτερα ενισχυμένο χώρο που υποδέχεται τα σκουπίδια της στάχτη και έτσι μπορεί να καθαρίζετε και τη στάχτη από το τζάκι σας, το μπάρμπεκιου ή γενικότερα από κάθε φωτιά που είναι αναμένη ή έχει σβήσει. Αλλά ξέρετε, η στάχτη παραμένει και σε σβηστή φωτιά ενεργή. Η Εκοφέρ λοιπόν δίνει αυτή την σκούπα General, είναι ιταλικής κατασκευής, αποκλειστικά από την εταιρεία Εκοφέρ του φίλου μου και συμμαθητή μου του Κώστα του οικονόμου. Έχουμε από την εταιρεία Μπέσιος ένα Μπέσιος στη Λάρισα ένα κιλό και από την εταιρεία Cougar ένα σάκο όμου. Από την εταιρεία Μπέσιος έχουμε ένα πυροσβεστήρα ενός κιλού αυτοκινήτων. Και φυσικά από την εταιρεία Τέλειος ένα έπιπλο μπάνιο και το ακροτήρι. Έχουμε δωρεάν τσιπροκατάνοιξη και εκεί. Και από την εταιρεία Τέλειος λοιπόν πλακάκια είδη υγιεινής, υδραυλικά, είδη θέρμανσης στην Φαρσάλων στη Λάρισα. Έχουμε ένα έπιπλο μπάνιο για τον νικητή. Μια πολυθρόνα γραφείο από την εταιρεία του κύριου Χρήστου Παλάκα, ένα έπιπλο. Είναι έπιπλο πραγματικά, γιατί το design της εταιρείας του Χρήστου Παλάκα είναι εξαιρετικό. Και φυσικά είναι ισχύ αυτό που έχει καθιερώσει ο κύριος Παλάκας για τις αγορές των πληγέντων από τις κακοκαιρίες των τελευταίων μηνών. Έχουμε 50% έκπτωση για κάθε αγορά που κάνουν οι πληγέντες από την εταιρεία Χρήστος Παλάκας. Και φυσικά μια εταιρεία που έχει μεγάλο know-how σε κινητά, ηλεκτρικό ρεύμα, κινητή τηλεφωνία, αέριο, με ένα πάρα πολύ δυνατό επιχειρηματικό όνομα, με δύο μαγαζιά, ένα στη Φιλιππούπολη και ένα στο κέντρο της Λάρισας, και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Φωτάκης. Τέσσερις δεκαετίες, ένα όνομα δίνει τις λύσεις.
Φωτάκης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Φυσικό αέριο. Τηλεφωνία. Ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό αερίου και ρεύματος. Χωρίς δέσμευση συμβολέου, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Ισχύει κρατική επιδότηση. Δύο καταστήματα Φωτάκης. Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 στο κέντρο της Λάρισας. Φωτάκης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Φυσικό αέριο. Τηλεφωνία. Η Γαλάτα, τι βλέπεις να γίνεται με τον Βόλο, θα τα πούμε αυτά ρε παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, από Όλπε. Ούλπε. Όλπε. Όλπε. Γερμανία, Ναι. Σε μια μεγάλη, σε ποια πόλη μεγάλη είναι. Δίπλα στην Κολονία, δίπλα σε... Στον Ντίσσελντορφ κοντά. Στον Ντίσσελντορφ είναι και ο φίλος μου ο Χασιώτης, ο κύριος Χασιώτης, τον οποίο και χαιρετώ γιατί μας βλέπει αυτή τη στιγμή, είμαστε σίγουροι να είναι καλά και να έρθει ξανά εδώ το καλοκαίρι, όλοι να έρθετε εδώ το καλοκαίρι στην πατρίδα να σας δούμε, να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους και μετά αν θέλετε ξανά ξαναφεύγετε, γιατί η επιστροφή είναι κάτι μαγικό. Θα έρθουμε και θα πιούμε και τσίπουρο. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να πω, κύριε Καλογιάννη, χρόνια πολλά για το Μακούλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, πολύχρονος. Ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Μιτσάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ σας πήρα να σας πω την αγάπη μου και πήρα πιο πολύ να πω χρόνια πολλά τον Γιάννη για το γιο του. Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Σε όλους σας, αλλά να σας ρωτήσω και κάτι. Όταν ψάχναμε το κανάλι, βρίσκαμε και τις κουμπές τις άλλες που περνούσε κάθε Κυριακή, τώρα τελευταία δεν τις ανεβάζετε. Γιατί? Γιατί αν χάσουμε μια κουμπή, ας πούμε, τη βρίσκαμε. Ναι. Λόγω δουλειάς, έτσι. Εντάξει, το τεχνικό τμήμα της τηλεόρασής μας είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν και πιστεύω ότι είναι θέμα συγκυρίας. Οι εκπομπές όλες βγαίνουν, είναι στον αέρα, όλες. Λαμβάνει την υπόψη η παρατήρηση. Κάπου έχουν καιρό να ανεβάσουν τις εκπομπές σας. Κοιτάξτε το λίγο. Έγινε. Να είστε καλά, Μιτσαρά. Έγινε. Φιλάκια σε όλους, να είστε καλά. Να είστε και σε καλά. Να είστε καλά και καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Έχει δίκιο. Πολλοί έχουν επισημάνει ότι στο YouTube δεν αναμπήκαν 2-3 εκπομπές. Τώρα δεν ξέρω. Θα το επισημάνουμε αυτό. Να πεις στο Μιχάλη, ρε εσύ, Αποστόλη. Γιάννη, οι τηλεθεατές περιμένουν τις ερωτήσεις δικές σου. Εγώ έχω κι άλλες 3 ερωτήσεις. Να δώσουμε στον κόσμο τα δώρα όλα. Όλα. Ωραία. Λοιπόν, οι τρεις μεγαλύτεροι σε ηλικία σκόρερς της ΑΕΛ στην 60χρονη ιστορία της. Οι τρεις καλύτεροι σκόρερ. Μεγαλύτεροι. Πρώτη σκόρερ της ΑΕΛ στην 60χρονη ιστορία της. Σκόρερ. Δεύτερη ερώτηση. Ποια ομάδα διεγράφει από τα Μητρώα της ΕΠΟ για πολιτικούς, παύλα, εθνικούς λόγους. Έχει γίνει στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό ή στην Βόρεια Κορέα του Κιμ Ιλ Γιουν. Κάνεις λάθος. Είναι εντελώς το αντίθετο εδώ. Υπήρξε πρόκληση. Και τρίτη ερώτηση. Το πιο ευρηματικό σύνθημα που ακούστηκε σε προεκλογική περίοδο. Βοηθώ. Έχει σχέση με τη Λάρισα, με το δομό Λάρισας, αλλά και με την εκπομπή μας. Το πιο ευρηματικό σύνθημα που ακούστηκε σε προεκλογική περίοδο. Ένα έχω κατά νου εγώ, Γιάννη, αυτό πρέπει να είναι. Κάτα είσαι.
Άρα Χριστάρα, μας βλέπει ο Χρήστος Παλάκας, ε. Τώρα μην καρφώνεις. Όχι, όχι, όχι. Πάμε, άλλη ερώτηση. Δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού Βόλου που ήταν γιατροί. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, δύο παράγοντες που διατέλεσαν, που έγιναν πρόεδροι στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και το επάγγελμά τους ήταν γιατρός. Το παρατσούκλι, το προσωνύμιο του μεγάλου αυτού μπασκεμπολίστα, βετεράνος τώρα, του Νίκου Γκάλι. Ποιο ήταν? Το ξέρουν όλοι. Αλλά στείλτε το. Εύκολη ερώτηση. Εύκολη ερώτηση, όλα είναι εύκολα. Ο Γιάννης μας δυσκολεύει λιγάκι εκεί, αλλά είναι. Πρέπει να πούμε. Να μην το πάμε και στο εντελώς πανάρ, γι' αυτό βάζω. Πώς? Αν και δεν είναι δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα τα δικά μου. Όχι, όχι, όχι. Για τους γνώστες δεν είναι δύσκολο, όχι. Και τα τρία κλασικά θέλω τώρα να μου πείτε. Ένα αν απαντήσετε σωστό, σε ένα αν απαντήσετε σωστά, θεωρείται η ερώτηση σωστή. Το κλασικό. Ποιες ομάδες αποτελούν το κλάσικο της Γένοβας στην Ιταλία? Ποιες είναι οι δύο ομάδες? Ποιο είναι το κλάσικο της Θράκης στη χώρα μας? Και ποιο είναι το κλάσικο του Αλμυρού, της πόλης στον νομό Μαγνησίας? Ποιο είναι λοιπόν το κλάσικο του Αλμυρού, της Θράκης και της Γένοβας? Σε ένα από αυτά τα τρία αν απαντήσετε, η ερώτηση θεωρείται σωστή. Πάρα πολλά δώρα. Η κλήρωση θα γίνει 10 λεπτά πριν από τις 1. Καλά πάμε. Και ακόμα δεν μπορώ να διανοηθώ. Εντάξει, έχουν αρχίσει και τα μπαράζια, ναι. Τα μπαράζια την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Ναι. Όμως, Απόστολε, θα ζητούσα την άδειά σου για 2 λεπτά. Πάμε. Γιατί αν θα μπούμε στη θεματολογία, θα ξεχαστεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που νομίζω ότι αμαύρωσαν για μία ακόμη φορά την ιστορία της ΑΕΛ και όχι μόνο. Τι έγινε πάλι? Βέβαια, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα κονκλάβια, οι συνωμοταξίες, οι σπήρες, οι συμμορίες, οι λεπτικές είναι της μόδας πλέον, αλλά τέτοια αχαριστία δεν την περίμενε κανείς στη Λάρισα. Μιλάμε για κατ' επάγγελμα διαστρεβλωτές της ιστορίας και μάλιστα εκ προθέσεως. Επειδή δεν είχαμε εκπομπή την Κυριακή του Πάσχα, ναι, γι' αυτό και κάνουμε αυτή την αναφορά σήμερα. Εμείς την κάνουμε γιατί δεν έγινε καμία αναφορά την Πρωτομαγιά στις ανακοινώσεις που βγάλανε, εκεί που ντράπηκε και η τροπή, στο όνομα του Καντόνια, του ανθρώπου, της οικογένειας, του Μύρου Βιοκαρπέτ, που ουσιαστικά δημιούργησαν το θαύμα της ΑΕΛ στη δεκαετία του 80, μηδέα ξερουμένων βέβαια και άλλων παραγόντων, αλλά οι ηγετικές μορφές ήταν εκεί με αποκορύφωμα τον πρωταθλητή πρόεδρο του Στέλιο Καντόνια. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, αν δεν υπήρχε η οικογένεια Καντόνια, η ΑΕΛ θα έβλεπε πρωτάθλημα και ο κόσμος της μόνο στα όνειρά τους. Αυτό είναι δεδομένο. Και όταν βγάζεις ανακοίνωση και δεν αναφέρεσαι στον κύριο πυλώνα της μεγαλύτερης, του μεγαλύτερου άθλου της ομάδας, τότε κάτι πας να κρύψεις. Και κυρίως πας να διαστρεβλώσεις την ιστορία για να βγεις στον αφρό, να ξεχαστούν τα ονόματα του παρελθόντος. Δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αν υπήρχε άλλος πρόεδρος, άλλοι ιδιοκτήτες, όπως είναι και σήμερα, οι παίχτες μπορεί να μην παίζανε αυτό που πρέπει να παίξουν ή αυτό που γνωρίζουν να παίξουν. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα που τίθεται είναι τι μέλλον μπορεί να έχει μια ομάδα με τέτοιους ηγήτορες, με τέτοιους υπεύθυνους.
Και επιτρέψτε μου για ένα ακόμα λεπτό να θυμίσω, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει να το πάρουν και να το έχουν εγκόρπιο και υπόψη τους άπαντες. Ήταν τότε που δίκαζαν επί τουρκοκρατίας οι κατίδες και ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος δίκαζε τα μεγάλα εγκλήματα. Τον πήγανε λοιπόν μία μέρα τρεις κατηγορούμενους και τους είπε φύγετε, δεν δικάζω σήμερα, ήταν κάθε 25 του μηνός ας πούμε, φύγετε, δεν δικάζω σήμερα γιατί γιορτάζω. Μα δεν γίνεται, πρέπει να δικαστούν αυτοί οι τρεις, διότι τα εγκλήματα είναι φοβερά και τρομερά και πρέπει ή να αποκεφαλιστούν ή να οδηγηθούν στη φυλακή. Τέλος πάντων φέρετε τους, λέει. Πάτε το πρώτο, τι έκανε αυτός. Αυτός λέει σκότωσε το γείτονά του γιατί του έκλειψε το κοπάδι. Μόνο το γείτονά του σκότωσε, ναι. Έπα το σκοτώσουμε κι αυτόν, αλλά επειδή γιορτάζω σήμερα, βάλτε τον 20 χρόνια μέσα. Πάνε το δεύτερο, τι έκανε αυτός. Μπήκε, λέει, ένα βράδυ στο τζαμί και πλακώθηκε στα ουίσκι που δεν είχαν, στις ρακές και τον έπιασε και άρχισε να ουρεί μέσα στο τζαμί. Προσβολή τεράστια στο Ισλάμ και στο Μωάμεθ. Τρεις φορές στη θάνατο. Αυτόν βάλτε τον ισόβια, γιατί γιορτάζω. Που πάνε και τον τρίτον, το τι έκανε. Αυτός λέει πιτσιρικά του πήρε ο φούρναρης γειτονιάς για παραγιό, του μάθε τη δουλειά, σιγά σιγά την έπεσε στη φουρνάρισα, ο πιτσιρικάς μόλις ενηλικιώθηκε, την ξεμιάλισε, ρίξαν δηλητήριο στο φουρνάρι, έμεινε ανάπηρος και του πήρε την περιουσία, λέει, και τώρα κάνει αυτές με τη γυναίκα του φουρνάρι και για ποιο πράγμα του κατηγορείται. Αυτός λέει κατηγορείται για ευχαριστία τον λένε οι κατήδες. Και λέει ο Σουλτάνος για ευχαριστία. Αυτό τον παγραμμά γιορτάζω, δεν γιορτάζω, κρεμάστε τον. Ναι. Κρεμάστε τον. Αυτό είναι το μήνυμα σε όσους ξεχνούν και προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία. Το πρωτάθλημα της ΑΕΛ έχει ονοματεπώνυμα. Και μην παραβλέπετε κανένα. Είναι, Γιάννη, θα πούμε κι άλλα γιατί εμείς... Έπρεπε η ευχαριστία να είναι ποινικό αδίκημα. Ποινικό αδίκημα. Η μισή Ελλάδα θα ήταν φυλακήρια με τα ποινικό αδίκημα. Ναι, μα αυτό που σας είπα δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι το κορυφαίο κακούργημα του κόσμου, μας λέει αυτή η ιστοριούλα. Μάλιστα. Θυμάμαι, μου έλεγε όταν ήμουν πιτσιρικάς ο παππούς μου Μακαρίτης. Μου λέει, αγόρι μου λέει, αλλά δεν καταλάβαινα εγώ το γεύμα πιτσιρικάς. Δύο πράγματα να μην γίνει στη ζωή σου. Αχάριστος και ρουφιάνος. Δεν υπάρχουν χειρότερα πράγματα για έναν άντρα. Να γίνει αχάριστος και ρουφιάνος. Αυτά τα δύο. Και πανιόνιος. Αχάριστος και ρουφιάνος, μου λέει ο Μακαρίτης παππούς μου. Όταν μεγάλωσα βέβαια κατάλαβα. Τέλος πάντων. Πάμε στην Super League 1 που είπαμε ότι έπεσε καρό σημαία στα play-out. Ενώ τα play-off συνεχίζονται. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή των play-off. Ενώ στα play-out έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Τελική βαθμολογία. Λαμία Άρης 15 του μηνός γίνεται το μάτς. 8 η ώρα. Ολυμπιακός ΑΕΚ ματσάρα στο Καραϊσκάκι. Τα αποτέλεσματα πρώτα να πούμε. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχαν αποτελέσματα σήμερα. Και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 15 Τετάρτη εμβόλυμα αγωνιστική. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε σήμερα τον Ολυμπιακό σε ένα μάτσο ξαναβολής με 2-0. Τον καθάρισε από την υπόθεση πρωτάθλημα και αυτός μπήκε δυνατά. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ενώ είχαμε και την 7η και τελευταία αγωνιστική για τα play-outs, είχαμε Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 0-1. Να και το διπλό που ήθελε τόσο πολύ όλη τη σεζόν ο Ράσταβατς για τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη Πανετολικός 1-2. Συνέχισε ο Πανετολικός τις πολύ καλές του εμφανίσεις και στα play-outs. Πανσεραϊκός Κηφισιά 2-0.
εύκολα, πιο εύκολα αποτύχει το σκόρο Πανσεραϊκός και την Κηφισιά. Έφας Γιάννα και Βόλος, η βολιώτικη ομάδα ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά σε 1-1, σε ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα, σε ένα παιχνίδι που αποτέλεσε και την αυλαία της όλης προσπάθειας της βολιώτικης ομάδος την φετινή χρονιά. Να πάμε λοιπόν γρήγορα στους ζωσιμάδες. Οι μάλλον έχουμε και την τελική βαθμολογία. Την τελική βαθμολογία για τα play-outs. Ενώ στα play-outs έχουμε ΑΕΚ 75, ΠΑΟΚ 74, Παναθηναϊκός 71, με δύο αγώνες για να τελειώσει το μίνι αυτό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός 70, Άρης 52, Λαμία 35. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν βγει εκτός της διεκδίκησης του πρωταθλήματος, θεωρητικά βέβαια, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Πειραιός και ένα παιχνίδι με τη Λαμία μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα, που βέβαια με το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είσαι ποτέ σίγουρος, αλλά θεωρούμε ότι εκεί θα πάρει το τρίποντο, οπότε με 78 βαθμούς ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει, ούτε και ο Ολυμπιακός Πειραιός, ούτε φυσικά Άρης και Λαμία. Η υπόθεση, όπως σας είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πρωτάθλημα της φετινής Super League είναι υπόθεση των δικεφάλων. Των δικεφάλων του Νότου και του δικεφάλου του Βορρά, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Είναι οι μοναδικές ομάδες. Εγώ, Απόστολε, εγώ απορώ, παρότι είδαμε το σημερινό μάτς, απορώ την προκλητική στάση κάποιων παικτών του ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη του Ζίβκοβιτς, ο οποίος επιζητούσε με θεατρινίστικο τρόπο διάφορα κόλπα και τερτύπια έκανε για να βάλει μπουρλότο στο παιχνίδι, χωρίς να κατανοούν οι άνοι του ΠΑΟΚ ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους ίδιους περνά από τα χέρια του Καραϊσκάκη. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ, δεν πάει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και τον Θεό, τελειώνει η ιστορία. Για ποιο λόγο λοιπόν προκαλούσαν, ενώ προηγούνται ακατανόητα πράγματα. Όχι. Προφανώς ποντάρουν στο μίσος που υπάρχει, αλλά εδώ έχουμε και ένα άλλο κίνητρο. Ότι ο Ολυμπιακός στις 29 Μαΐου παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ το τελικό. Στο Conference Europa League. Δεν θα ήταν όμορφο να καθίσει να χάσει από την ΑΕΚ για να έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου της εκεί που θα πάει. Σωστή σκέψη. Απλά θα μην χτυπήσει το... Σωστή σκέψη. Και με την ευκαιρία, 29 Μαΐου, μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Παίζει ο Ολυμπιακός στην Αγία Σοφιά, οπότε πρέπει η UEFA να βάλει και Τούρκο διαιτητή για να δέσει η ιστορία. Για να δέσει το γλυκό. Τι λέει ο Αποστολέας του μηνύματος? Απόστολες, σας έκανε μήνυση ο Ατζόν. Όλη Κυριακάτικη αρένα βλέπουμε και όχι Survivor. Αυτό είπε, να βλέπει Survivor, τα νούμερα. Πλάκα μας κάνεις. Μήνυση αποκλείεται να μας έκανε ο Ατζόν, γιατί ο Ατζόν έχει επαφές με την εκπομπή. Και βέβαια έχει επαφές με την εκπομπή. Πάμε εμείς γρήγορα τώρα στις ζωσιμάδες για να δούμε τι έγινε χθες το απόγευμα στις 8 η ώρα στο παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος. Ροσέρο γύρισε πολύ ωραία, είναι γρήγορος ο Κολομβιανός και θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Τον κυνηγάει ο Κίτσος, βγαίνει πάνω του ο Καλογερόπουλος, το γύρισμα, η ευκαιρία, το πέρασμα, το σούτ του Κύρκου, η ευκαιρία χάθηκε, δεν μπόρεσε, Κόντε στο 9, πολύ καλή στιγμή, η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Όμορφο άνοιγμα τώρα, Κόμπα πήρε μπάλα, ψάχνει μια επιλογή, βγάζει τη σέντρα, εύκολη, πολύ εύκολη υπόθεση για τον Αθανασίου, Κίτσος. Έλυσε να περάσει, τον τσέκαρε ο Κύρκος, δεν τα κατάφερε, φάουλ δεν υπάρχει, ελέγχει ο Τζίνο, η πάσα, ο Κόντε, η συνεργασία, ο Κόντε περιμένει για το αριστερό, η κόντρα το βγάλε ο Παπαδόπουλος. Στο 18, πάλι Κόντε, πάλι δεν μπορεί να σκοράρει, πάλι Παπαδόπουλος του λέει όχι, έγινε το λάθος.
Κόντε θα σουτάρει από εκεί. Θα το κάνει. Το βγάλε και αυτό ο Παπαδόπουλος στο 38. Πέρασε για τον Ροσέρο. Πανάγου είναι παντελώς ελεύθερος. Ροσέρο το σουτ, την μπάλα βρήκε. Ναι, την βρήκε ο Παπαδόπουλος στο 53. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Τζινό. Κοντέ. Η κίνηση του Ροσέρο. Είναι γρήγορος ο Κολομβιανός και πέρασε. Και η ευκαιρία, το γύρισμα, αλλά στα δίκτυα. Στο 55 ο παίκτης που, όπως λίγο νωρίτερα μας είπε ο Ευγένης Αδαλιάρας, ετοιμάζεται να φύγει, είναι αυτός που σκοράρει. Παναγιώτη Τζίμας, 1-0 ο ΠΑΣ. Εξαιρετική αντεπίθεση. Το γύρισμα, το άγγιγμα της μπάλας στο πλασέ στα δίκτυα. Ο Κόντε ανοίγει το παιχνίδι για τον Μπεγκάλα και αυτός βλέπει τον Ροσέρο από την άλλη πλευρά που προλαβαίνει και κατεβάζει. Και ο Κόντε στην καρδιά της περιοχής. Και ο Ροσέρο για να του σερβίρει την μπάλα αυτό το γκολ. Όχι, έρχεται στη συνέχεια να χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΣ. Ο Λιάσος δεν μπορεί να σκοράρει. Ξεδιπλώνεται με Ασεχνούν ο Βόλος. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θέλει να φτάσει στην τελική, θα κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Αθανασίου η φάση στο 70. Κίτσος, η πάσα, Ασεχνούν. Μπήκε στην περιοχή, γύρισε η μπάλα στα δίκτυα. 1-1 στο 71 ή όχι. Έχει σηκωθεί η σημαία του επόπτη για offside. Εδώ το πέρασμα, το γύρισμα. Α, όχι, δεν υπάρχει offside. Η μπάλα έχει βγει εκτός γραμμής. Πας Γιάννενα και πάλι. Μπεγκάλα μπροστά. Ο Μίνα είναι γρήγορος. Έκανε την κίνηση. Πήρε μπάλα, μπήκε περιοχή. Θέλει να εκτελέσει. Το κάνει στον Παπαδόπουλο στο 73. Μίνα έκανε κίνηση. Περιμένει ο Κόντε και ο Ροσέρο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Ο Ισπανός είδε την κίνηση του Κιάκου. Τελευταία στιγμή πρόλαβε και έκλεισε προς τα μέσα ο Τάχατος και καθάρισε τη φάση. Ένα σούτ από τον Καραχάλιο, έβαλε out στο 74. Άλχο έβγαλε την σέντρα. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Κόμπα. Μια απάντηση στο 75 από τον Βόλο. Απλώνει το παιχνίδι και πάλι για τον Ροσέρο δυνατά. Όχι, κατέβασε ο Κολομβιανός όμορφα και το πέρασμα του υπέροχο. Και η σέντρα με φάλτσο από την άλλη πλευρά. Η κεφαλιά επαναφορά στο Μπακαδί μας. Τι χάνει στο 78. Μοναδική ευκαιρία. Αλλάζει φουνταριστό. Το Κόντε, βέβαια. Φυσικός αρχηγός αυτής της ομάδας. Είναι μια καταπληκτική στιγμή στο μάτς. Εξαιρετική η αναγνώριση των προσπαθειών και της προσφοράς ενός εξαιρετικού παίκτη, ενός ικανότατου επιθετικού που θα μπορούσε να έχει καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν είχε δύο σοβαρότατους τραυματισμούς και μάλιστα σε σχετικά προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Και ανοίγεται ο Ασεχνούν από την άλλη πλευρά, πάνω του Πανάγου, ζητάει μπάλα ο Κόμπα, το σούτ έγινε, το έβγαλε ο Αθανασίου. Καλή στιγμή στο 87. Η κίνηση του Λέο Μπαπτίστ θα προλάβει. Πρόλαβε, τσίπησε μπάλα και φεύγει για ένα ακόμη γκολ. Ανοίγεται, μπήκε στην περιοχή, θέλησε να πλασάρει, κράτησε κοντρόλ. Θέλει να περάσει, θα το κάνει και θα στοχίσει. Στο 88, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 από το Γάλλο. Μπαριέντος. Βρήκε στον άξονα τον Τσοκάνη. Αυτός τον Ασεχνούν θέλει να πλαγιοκοπήσει με Πανάγου. Μπήκε περιοχή, πέρασε, είναι γρήγορος, έβγαλε τη σέντρα, η ευκαιρία για ένα γκολ ήρθε. Η ισοφάριση στο 89, Μωραΐτη στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πέμπτο φετινό δικό του γκολ, 1-1 κόντρα αν θέλετε στη ροή του μάτς και στις χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΣ. Ο Βόλος βρίσκει τη λύση, σκοράρει με τον Μωραΐτη, φέρνει τα πράγματα στα ίσια, 1-1. Συγχώνω συμβόλαιο με νίκη, άκουσα Απόστολη. Ξέρεις κάτι? Όχι, φίλε, δεν ξέρω κάτι, αλλά το θεωρώ. Δεν υπάρχει μόνο τέτοιο θέμα. Απίθανο. Όχι. Βέβαια, αν, για να απαντήσουμε και στην ερώτηση, ξέρεις κάτι? Όχι. Δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω κάτι γι' αυτό. Για το παιχνίδι να πούμε δύο λόγια. Ο Βόλος έχει τρία αμυντικά χαφ. Τρεις στυλοβάτες. Γιατί είδατε τον Μπαριέντος πως τον είδα σε όλο το παιχνίδι. Τι λέει? Θα συνεχίσει η εκπομπή. Θα συνεχίσει η εκπομπή. Τελειώνουν τα πρωταθλήματα.
Μέχρι τότε θα σας στείλω και τζάμπερ. Μέχρι πότε λέει. Μέχρι πότε, Κώστα Σπύρου. Όχι, κύριε Σπύρου. Και τζάνερα. Και τζάνερα, με φέρμα και τζάνερα. Ναι, είναι από εκεί. Να πω και εγώ σε κάποιους φίλους, γιατί εδώ βλέπω έρχονται μηνύματα, ειδοποιήσεις έρχονται, γιατί ότι δεν μπορώ να διαβάσω μηνύματα από το κινητό μου, γιατί βγαίνω από το κινητό μου. Είναι πολύ απλό. Στην εκπομπή. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή, επειδή τελειώνουν βέβαια τα πρωταθλήματα. Εμείς, στην ουσία, τελειώνει και η σεζόν. Αλλά όπως σας έχουμε πει και κάνουμε κάθε φορά, υπάρχουν αρκετές έκτακτες εκπομπές, γιατί έχουμε και Euro, έχουμε πρωταθλήματα που τελειώνουν, έχουμε μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμείς θα είμαστε εδώ επί των επάλυξεων να σας ενημερώνουμε, είτε από την Κυριακάτικη Αρένα, που θα συνεχιστεί βέβαια, είτε από τα δελτία του σταθμού, είτε από τα μεσημεριανά μαγκαζίνο, είτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε κίνηση θέλετε. Καλά είναι και τα τζάνερα, κάνουν και ωραίο γλυκό, δεν κάνουν τα τζάνερα, Σπύρο. Εγώ δεν τα θέλω γεννωμένα, τα θέλω όπως είναι αύριο, ξερά, πράσινο, ξερά. Ναι, και με αλάτι. Έτσι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία τα τζανερά. Είναι αδυναμία μου. Ωραία. Δηλαδή μας πιτσιρικάδες πηγαίναμε... Για τζάνερα. Και τα... ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Επίσης. Κύριε Γιάννη, να χαίρεσαι το γιο σου. Ευχαριστώ θερμά. Το γιο σου, Γιάννη. Ναι, μ' άκουσες. Ναι, ναι. Και σ' άκουσε και σου αντευχήθηκε. Ναι. Ο Τάκης ήταν από τη Γερμανία. Ναι, ναι. Προηγουμένως που μίλαγε. Ναι, γεια σου Τάκη. Σας πήρα για τα χρόνια πολλά και να πω για αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης για την οικογένεια Γκαντόνια. Γιατί θα έβγαινε η ΑΕΛ αν δεν ήταν ο κύριος Γκαντόνιας τότε ο συγχωρεμένος το 71. Ο κύριος Γιάννης τα ξέρει βέβαια αυτά τα πράγματα. Ποιος έβαλε τα πράγματα, ποιος έφερε τους παίκτες που έπρεπε η ομάδα να κάνει την άνοδο. Είχαν βγει όλα τα χωριά και δυστυχώς οι ανθρωποφάγοι, γιατί υπήρχαν και τότε και εκείνη την εποχή, ο κύριος Γιάννης τα ξέρει ας πούμε. Δεν θα έβγαινε η ομάδα ποτέ αν δεν υπήρχε η οικογένεια αυτή. Και αυτή η οικογένεια έπρεπε και σήμερα να έχει το τιμόνι της ΑΕΛ ας πούμε. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανθρωποφάγοι που τους δει η ΑΕΛ ακόμη και σήμερα ας πούμε. Οι ανθρωποφάγοι υπάρχουν παντού ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Όχι σε τέτοιο μέγεθος όπως εδώ, όχι σε τέτοιο μέγεθος. Ναι, εδώ δεν υπήρξε πρόεδρος που να γλίτουσε. Να πω λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ ψάχνετε όλη η Αθήνα τώρα να βρουν εισιτήριο για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε, μέχρι και εμένα μου έχουν πει αν μπορώ να τους βρω και τα λοιπά. Και λέω καμιά φορά, ο Ολυμπιακός τώρα φέτος ποτέ δεν πάει καλά. Αλλά όμως έφτασε εκεί που έφτασε και ακούω παράγοντα. Όχι μάλλον παράγοντα, κάποιον από την ΑΕΛ που βγήκε μια μέρα και είπε ότι τους είπα είναι αδύνατο να βγει η ομάδα. Και η ερώτηση είναι εξής που είχα ξαναπεί για άλλη φορά. 7 ο Μακεδονικός και 7 η ΑΕΛ γίνονται 14. Τελικά η ΑΕΛ θα φτάσει στο τέλος με 7 βαθμούς. Ο Λιβαδιακός μπροστά χωρίς να την έχει κερδίσει. Άρα η ομάδα μπορούσε να βγει. Λοιπόν κάποιοι ας πείσουν τα στόματά τους, ορισμένοι είναι αυτοί, δεν είναι πολλοί, και να βοηθήσουν την ομάδα να ξαναγίνει ομάδα. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι ομάδα. Έτσι το βλέπω εγώ, συγγνώμη, μπορώ να κάνω και λάθος ας πούμε. Και επειδή πονάμε την ΑΕΛ και στην ηλικία αυτή που είμαστε, πρέπει κάποιοι να αφήσουν την ομάδα να βρει το δρόμο της ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα σας ευχαριστήσω που με ακούσατε για άλλη μια φορά. Χριστός Ανέστη και κύριε Γιάννη, να τον χαίρεστε. Αληθώς, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κύριε Γαλάτη, αυτή ο Τάκης που είπε προηγουμένως για τις εκπομπές. Ναι. Για τις εκπομπές. Καλό είναι γιατί και εδώ στην Αθήνα μου λένε γιατί βάζετε κάποιες και κάποιες δεν τις βάζετε. Και θέλω να τους ακούνε, ας πούμε, αν μπορείτε να το δείτε αυτό το θέμα, έτσι. Τώρα μας βλέπετε από τον υπολογιστή, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 εννοείται. Εννοείται. Ωραιότατα. Και μπορώ σήμερα και μπορώ και σας ακούω, ας πούμε. Ωραιότατα, ωραιότατα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας εύχομαι το καλύτερο προσωπική και οικογενική υγεία και ευτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Χρόνια πολλά, πολλές ημέρες, παιδιά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Πρώτα θα
κάνει για σένα η ερώτηση, πόσο χρόνο είναι το παιδί. Ο Θωμάς είναι δύο φορές το 4, 4-4. Πόσο? 44. Να το χαίρεσαι. 44, αλλά μοιάζει για 24. Χρόνια πολλά να το χαίρεσαι. Είσαι παππούς? Βεβαίως. Δεν σ' άκουσα. Είναι και παππούς, είναι. Μπράβο σου, το ίδιο είμαι κι εγώ. Το ίδιο είμαι κι εγώ, με 5 γόνια. Να το χαίρεσαι. Να περάσει 100 χρόνια να ζήσει. Τώρα ό,τι είναι, όσα πει ο Θεός. Ό,τι το καλύτερο. Τώρα παιδιά, και σας πήρα και για ένα άλλο θέμα. Λίγο καθυστερημένο, αλλά θα σας το πω. Μέσω της εκπομπής σας. Τις προάλλες έγινε ο αγώνας Λαμία Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι ΑΕΛ, από τα γενοφάσκια μου. Αλλά ο γαμπρός μου πήρε τα παιδιά του να πάει στον αγώνα, είναι Παναθηναϊκή, στη Λαμία. Και η μία η εγγονή μου, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Η μία η εγγονή μου, η μεγαλύτερη, είναι 5 δημοτικού. Είναι 10 χρονών στα 11. Είναι Ιωαννίδης, Φωτάρας και τίποτα άλλο. Αυτό ξέρει, μπορεί να λέει. Πήγα στη Λαμία, είδα τον αγώνα και στο τέλος περίμενε το κορίτσι να δει τον Ιωαννίδη να της βάζει, να της πει, να της χαϊδέψει το χέρι και να της πει ένα μπράβο που να το φωνάζει Φωτάρα και Φωτάρα έξω από το γήπεδο μία ώρα μετά τον αγώνα. Και ο Ιωαννίδης, και ντρέπομαι που το λέω γιατί έκανα και εγώ ποδοσφαιριστής και με παιδάκια, ο αθεόφοβος δεν γύρισε να πει ένα γεια σας το κορίτσι, μια υπογραφή να βάλει σε μια μπάλα που κρατούσε ή ένα σέλφι να βγάλει, γιατί ο Μακίνη έβγαλε σέλφι με το κορίτσι και έρχεται και μου λέει παππού τελείωσε ο Ιωαννίδης για μένα, μου λέει. Τον φώναξα, τον είπα Φωτάρα, Φώτη, και αυτός αδιάφορος μπήκε στο λεωφορείο, λέει, και έφυγε. Και πολύ καλά κάνει που λέει τελείωσε. Και είπε το κορίτσι τελείωσε για μένα. Είναι καβαλημένο, καλά μου, έλα μου. Μήπως έγινε αυτό το επεισόδιο, το είδαμε και έχει ανεβεί σε βίντεο στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν ήταν. Όχι, εκεί που βρίζει ο Ιωαννίδης. Ναι. Όχι που βρίζει. Όχι, άλλο λέει ο κύριος. Ναι. Να σας πω κάτι. Διάφορα. Στο τέλος του αγώνα, όταν βγήκε από το γήπεδο, τελευταίος βγήκε. Και όριμησε το κορίτσι η Φωτάρα, η Ιωαννίδη, με μια μπάλα να υπογράψει. Ενώ οι υπόλοιποι παιδιά βγήκαν μια στέλνη μαζί μου. Αυτός αδιάφορος μπήκε στο λεωφορείο. Λες και δεν έτρεχε τίποτα. Εύχομαι όμως τα παιδιά του αγώνα να τα βρει. Εύχομαι στα παιδιά του. Για να δεις πως πονάει. Και ο πατέρας του πόνεσε που είναι Παναθηναϊκός και ο νονός του. Γιατί ήταν νονός και ο πατέρας από το κορίτσι. Κατάλαβες, και δεν περίμεναν τέτοια αδιαφορία και τέτοιο φέρσιμο. Οι μεγάλοι παίχτες. Εύχομαι μέσω της εκπομπής σας να φτάσουν στα αυτιά του. Θα φτάσουν, θα τον ενημερώσουν. Κάποιος θα του το πει. Εύχομαι να φτάσουν για να δεις πως πονάει. Γιατί το κορίτσι πόνεσε. Ήρθε με παράπονο και μου λέει παππού. Παιδιά, τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, να έχετε και με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που λέει καλά. Ο κύριος. Να πω για τον Ιωαννίδη ότι οι πληροφορίες λένε. Η συμπεριφορά του είναι απέσια. Πέραν αυτού, μόνο, προφανώς έχει καβαλήσει το καράβι, γιατί μάλλον έχει έρθει σε επαφή και σε συμφωνία, ενδεχομένως να είναι και ο Παναθηναϊκός στη μέση για την παραχώρησή του με ομάδα του εξωτερικού, για μεγάλο χρηματικό ποσό. Δεν το λέω γιατί δεν το πιστεύω ότι μπορεί να πληρωθεί αυτός ο ποσοριστής τόσα χρήματα ως μεταγραφή, αλλά
Εδώ πληρώσαν 20 εκατομμύρια για το Ρέτσο, ρε Γιάννη. Ναι, 30. 30 λέει. 30. Και δεν ξέρω να λυθεί και το άλλο, ότι ξέρω ότι έχει δικαιώματα ο Κομπότης, αλλά δεν ξέρω αν είναι τέτοιο το έβρος τους. 25% έχει κρατήσει, λέει ο Λιβαδιακός, από τον Ιωαννίδη. Mm. Οπότε αν γίνει 30, είναι 7,5 εκατομμύρια για τον Κομπότη. Μεγάλες ιστορίες. Έβγαλε τη χρονιά ο Κομπότης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια. Την όμορφη παρέα σας χαίρομαι. Γιάννη, θα σου κάνω μια ερώτηση με αγάπη. Είπες προλίγου για Πανιόνιο. Ναι. Ποιοι πέρασαν στον Πανιόνιο από το Βόλο? Φιλικά εντελώς. Δεν αναφερόμουν στον Πανιόνιο την ιστορική ομάδα. Α, αναφερόμουν σε γεγονός του Πανιωνίου, ο οποίος στη δεκαετία του 60 ή του 70, δεν θυμάμαι, ναι, είχε 7-8 παιχνίδια σερί ισοπαλίες με 0-0. Κάτι που νιέρα παιχνίδια. Πιάτσα τότε, στην πιάτσα τότε, στη Σικρού, θα κάνω και το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Πού μεταφέρθηκε η λέξη Πανιώνη. Ο Καραμίχαλος δεν πέρασε. Όχι. Αποστολισμίζει. Ναι. Ναι, πέρασε ο Καραμίχαλος. Δεν ήταν ο Καραμίχαλος παίκτης του Πανιωνίου? Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό, ο Γιώργος ο Καραμίχαλος. Ήταν, ήταν. Σίγουρα πέρασε ο Σπύρος, θα θυμάται. 100%. Είμαστε κοντά στην ηλικία, λίγο πιο μεγάλος εγώ. Βέβαια. Πέρασε ο Γάκης και ο Κουρκουβέλας. Ο άκριμος, ο Κουρκουβέλας από το μυαλό μου. Και ο Γιώργος ο Καραμίχαλος. Μπορεί και ο Καραμίχαλος, ναι, να έχει δίκιο, δεν το θυμάμαι τον Καραμίχαλο. Ναι, ο Καραμίχαλος. Κάτι άλλο είπες, Απόστολε. Ανέφερες προλίγου για Αλμυρό. Επειδή είμαι πιο παλιός από εσάς, πιο μεγάλος και από τον Σπύρο ακόμα. Αλμυρό, στο Ισέντρα ακριβώς, είναι ο Λευθέρης ο μεγάλος, ο Καλιουτζής. Ναι. Και ήταν και ο Βασιλάκος. Και του φωνάζει, έλα εδώ ρε Βασιλάκο. Ναι κύριε Λευθέρη, τι έγινε? Τι έχει μπάλα μέσα, αυτό που λες εσύ Απόστολε. Άρα, τι έχει ρε μπάλα μέσα? Λεφτά έχει μπάλα μέσα. Πράγματα σπουδαία. Που λέει το Γιάννη, το καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, μιλάνε για ιστορία. Απολύτως. Την ξέρω την ιστορία από του Βόλου από μικρό παιδί. Από, λοιπόν, από παγασιτικό, από ό,τι θέλετε, έχω γυρίσει. Που λένε δεν αλλάζεις ομάδες, έχω αλλάξει. Απόλλων Γυφτίων. Πώς? Απόλλων Γυφτίων. Όχι. Σπυρό. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί ναι, έπεσε τερματοφύλακας και μετά ήταν διτής ο αείμνησος ο Αλεξίου. Αλεξίου. Διτής είπαμε, όχι. Εγώ αυτή την ιστορία την ξέρω από τον ίδιο. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολες. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Και εσείς, Γιάννη, και εσύ να είστε καλά. Απόστολες Σπύρο, κοντά στην ηλικία σου είμαι, πιο μεγάλος βέβαια. Να περνάτε καλά παιδιά. Και εσείς. Επίσης, επίσης. Χρόνια πολλά. Επίσης. Γεια σας. Ρε παιδιά, αν μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ μια μικρή ιστορία, πολύ μικρή ιστορία, για τις προσωπικότητες. Του ποιοι είναι παίχτες προσωπικότητες. Γιατί όταν είσαι μεγάλος παίχτης και μεγάλη προσωπικότητα. Μ' αξίωσε ο Θεός και είχα πάει Κωνσταντινούπολη να παρουσιάσω την Φενέρμπαξε όταν είχε προπονητή το Ζίκο. Το θυμάστε, Αρτούρο Αντούνες Κοίμπρα. Ζίκο. Το δεκάρι. Και επειδή γίνεται τέλος πάντων η κέντα, είναι και οι δυο οι διερμηνείς, κάθομαι εγώ από τη μια πλευρά με τον καμεραμάν, από την άλλη ο Ζίκο, και του λέω, coach, λέω στον έναν τον διερμηνέα, αυτός ο άλλος διερμηνέας στα ελληνικά, στα τουρκικά και ο άλλος στα τουρκικά, στα πορτουγκέζικα, γιατί πορτουγαλικά μιλάει ο Ζίκο. Του λέω τον διερμηνέα, λέω, πες του, λέω, ότι ήταν είδωλό μου, τον έβλεπα από την τηλεόραση και αν γίνεται να πάω να τον αγκαλιάσω. Το λέω ένας διερμηνέας στον άλλον, ο διερμηνέας το λέει στο Ζήκο και τι κάνει ο Ζήκο.
έρχεται και με αγκαλιάζει αυτός. Ποιος, ο Ζήκο, αγκάλιασε το γαλάτι. Από την Ινδιανούπολη, το τέτοιο, της Νέας Ιωνίας. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μιλάμε για προσωπικότητα τώρα τεράστια. Μα για τον Ιωαννίδη δεν ακούτε τελευταία, ρε παιδιά, τι έχει κάνει αυτό το παιδί. Ήρθε και με αγκάλιασε, ρε παιδί μου, και το λέω, κάνω το σταυρό μου και το λέω και λέω πώς να μην γίνει αυτό, τεράστια προσωπικότητα. Μάλιστα. Πού να μας δει τώρα, τι, δεν μας έβλεπε μας. Και λέω, κοίταξε να έστω, ρε, ήρθε η πιτσιρίκα το παιδάκι που είπε τον Ιωαννίδη, Φώτη, έλα, και ο άλλος πήγε, αν βλέπεις ένα κεφάλι που έχει ο Ιωαννίδης, τι περιμένεις, από ένα κεφάλι τέτοιο. Τι ψάχνεις να δεις. Κρίμα. Πάμε. Κύριε... Έτσι στο τέλος, όταν ξεκαβαλικέψεις, να δούμε τι μένει. Γιάννη, αυτό το μήνυμα για σένα. Κύριε Γιάννη, συγχαρητήρια. Ό,τι λέτε βγαίνει. Έπεσε ο Βόλος και ανέβηκε η ΑΕΛ. 2-2. Είναι αισχρό αυτό το μήνυμα, το έστειλε και προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ αισχρό και συνεχίζεις, φίλε, να το στέλνεις. Δεν σέβεσαι όχι τη δικιά μας τη δουλειά. Αυτό δείχνει ότι δεν το σέβεσαι. Αλλά... Τι εννοείται. Μια χαρά είναι το παιδί. Πιάνεσαι και μαλάκα κιόλας. Ρε, πιάνεσαι και μαλάκα κιόλας. Απλά είναι η ώρα τέτοια που φεύγει. Φεύγει, πάει στο γραφείο του για να στείλει το μήνυμα. γιατί στο σπίτι του πάει κάποιος άλλος. Η Γιάννη είναι τσεκαρισμένο αυτό. Δεν υπάρχει. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, παιδιά. Πιστεύετε ο τελικός... Πιστεύετε, λέει, ότι ο τελικός... Ο τελικός του κόμφερας Ολυμπιακός και η Φιωρεντίνα θα γίνει στην ΟΠΑΠ Αρένα ή στη Βουδαπέστη που έχουν για πρώτη εναλλακτική? Όχι, ρε φίλε, γιατί να γίνει στη Βουδαπέστη? Αν γίνει στη Βουδαπέστη και δεν γίνει στην ΟΠΑΠ Αρένα, θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Δεν γίνεται, η UEFA δεν γίνεται Ευρώπα. Αν γίνει Ευρώπα, θα γίνει το ελληνικό κράτος. Έτσι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και δεν μπορεί να το αφήσει και ο επόμενος πρόεδρος της UEFA, ο δικός μας. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Σε περίπτωση που κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ την Τετάρτη, κινδυνεύει η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε όπως είναι δομημένη η κατάσταση στην Ελλάδα και με τις συμμορίες που διαπεντεύουν το ποδόσφαιρο την τωρινή περίοδο, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε ομαλή εξέλιξη στο τελικό. Είναι βέβαιο. Αν χάσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε φοβερά προβλήματα. Και νομίζω ότι δεν θα φτάνει και η δύναμη της αστυνομίας. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν και σαν όπλες δυνάμεις. Γιατί αυτοί έθρεψαν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ μικρό. Αφού πούμε πιο μπροστά, τελειώνοντας και το ρεπορτάζ του Βόλου, ότι Μπαργέντος, Τσοκάνης και Ντεκάμπς είναι από τα καλύτερα αμυντικά χαφ που υπάρχουν, μεγάλη επιτυχία η παρουσία και των τριών. Ένας καλός, ένας γιατρεμένος Μπαργέντος και ένας χωρίς προβλήματα Τσοκάνης είναι από τα καλύτερα αμυντικά χαφ της κατηγορίας, όπως και ο Ντεκάμπς. Πολύ καλή μεταγραφή του Ασενούν, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή του Κόβατς, του τερματοφύλακα του Μαγιάρο, του Ούγκρου. Θα φύγουν πάρα πολλοί από τον Βόλο, γιατί πρέπει να φύγουν, και θα αντικατασταθούν με παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά. Τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα του Βόλου. Ήδη έχει αρχίσει η αναδιοργάνωση της ομάδος, ο προγραμματισμός της ομάδος, και έχω την εντύπωση ότι το προπονητικό τίμο Κόντης και ο κύριος Κόντης και ο κύριος Τζόλης δικαιούνται να παραμείνουν και τη νέα χρονιά στην βολιώτικη ομάδα. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν για τον Βόλο. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό... Να ρωτήσω κάτι τον Σπύρο πριν πάμε για διαφημίσεις και παράκληση στον παραγωγό μας να βάλει και κανένα μία-δύο στο διάλειμμα από τις αυτές που μπαίνουν προς το τέλος για να προλάβουμε να κάνουμε και ένα τσιγαράκι. Σπύρο, διαδόθηκε εδώ στη Λάρισα
ότι ο Θεσσαλός Ατζούν, ναι, πήρε τον απόρρονο Λάρισσας. Έχεις ακούσει κάτι σχετικά αυτό? Θα τρελαθούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να λάβω και γενικώς διευθυντής. Θα τρελαθούμε. Γι' αυτό ρωτώ. Θεσσαλός Ατζούν, πω Παναγία μου και Χριστέ μου. Γρήγορα διαφημίσεις. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Ξανά μαζί λοιπόν. Γιάννη, λε, πες τίποτα για την ΑΕΛ. Τι θα γίνει? Τι να γίνει, ρε παιδιά? Τι είναι, η ΑΕΛ κέρδισε την Λιβαδιά μέσα στο σπίτι της με 1-2. Να δούμε και όλα τα παιχνίδια. Ναι, δεν ρωτάει για αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει μετά? Το γεγονός ότι η ΑΕΛ κέρδισε μέσα στη Λιβαδιά και κέρδισε και την ΑΕΚ την προηγούμενη φορά, δηλαδή όταν πλέον είχε τελειώσει η ιστορία και μαθηματικά για το ποιος ανεβαίνει η κατηγορία, κέρδισε και την ΑΕΚ και το Λιβαδιακό. Τους δύο συγγενείς οι οποίοι έκαναν χέρι-χέρι την κούρσα σε όλο το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό το λέω αλεύρωμα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Καθίσαν και χάσαν. Για να αλευρώσουν την ΑΕΚ και τον κόσμο της. Να πούν, να, άμα προσέχατε λίγο και μας κερδίζατε πιο μπροστά, μπορεί. Καταλάβατε? Ναι. Καλησπέρα, λέει ένα μήνυμα, Γιάννη. Θεωρείτε ότι με τυχόν άνοδο του Απόλλωνα και του Ηρακλή Λάρισσας θα γίνει τριχοτόμηση? Τι είναι αυτά, ρε, που γράφετε, ρε? Τι είναι αυτά, ρε? Ποιος Απόλλωνας και ποιος Ηρακλής Λάρισσας, ρε? Έχετε τρελαθεί τελείως. Ο Ηρακλής Λάρισσας, με απόφαση του ουσιαστικά του ηγέτη του, ποιος είναι και πρόεδρος στην Ερασιτεχνική ΑΕΛ, του Λάμπρου του Ιωακήμ, έχει πλέον μετατραπεί σε ομάδα φυτωρίου ουσιαστικά, θα βγάζει ποδοσφαιριστές. Και έτσι πρέπει να είναι. Και για εξαγωγή. Όσον αφορά τον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας για να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες θα πρέπει να έχει στην άκρη καμιά 400 για το 50% των προηγούμενων χρεών. Και λίγα είναι. Παρεκτός και αν αλλάξει έμβλημα ή όνομα. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΛ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Εάν βρεθεί επενδυτής με 15 εκατομμύρια, παίρνει και την ΑΕΛ, παίρνει και τα δέντρα, παίρνει και το ΑΕΛ FC Arena. Τέτοιον επενδυτή θέλει η ομάδα. Βέβαια. Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση της ΑΕΛ, όποιος διοικεί τέλος πάντων την ΑΕΛ, έχει την τύχη της ομάδας στα χέρια του. Μπορεί να βάλει στο τραπέζι, θέλει ένα χαρτί τώρα, 1 μιλιόνι, για να ξεκινήσει η ομάδα, να κάνει σχεδιασμό, να κάνει προγραμματισμό, να κάνει προετοιμασία, να πάρει ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν αυτά τα λεφτά? Αν δεν θέλει υπάρχει. Ένα μιλιόνι θέλει. Ένα μιλιόνι για να ξεκινήσει. 3 εκατομμύρια το λιγότερο. Για να ξεκινήσει, Γιάννη. Δεν φτάνει. Για να ξεκινήσει. Το ένα δεν φτάνει. Για να ξεκινήσει. Ναι. Για να πάρει αδειοδότηση, δεν μπορεί να έβαλε τις δόσεις στους πιστωτές, μεταξύ των οποίων είναι και οι παίκτες και προσωπικό το ερχόμενο φθινόπωρο. Οπότε μιλάμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, με τις δόσεις να τρέχουν, και ένα κατουστάρικο το μήνα, μην ξεχνάμε, στα ρυθμισμένα κλπ. Όλη χρονιά θα κοστίσει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Εξ αυτών τα 2,5 νομίζω ότι είναι απαιτητά μέχρι τον Αύγουστο. Αν είναι έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Και αυτό το ξέρουν, το ξέρουν και οι οπαδοί. Καλά κάνεις και ενημερώνεις, Γιάννη. Το ευχάριστο είναι, Αποστόλη και Σπύρο και αγαπητοί τηλεθεατές που μας βλέπετε, ότι υπάρχει η σκέψη και σε επίπεδο λυκών και σε επίπεδο ΕΠΟ και σε επίπεδο κυβερνητικό να παραμείνουν 2 οι όμιλοι στη Super League 2, γιατί τα χρήματα, οι μετακινήσεις είναι φοβερές και τρομερές, δεν θα αντέξουν. Το είχαμε επισημάνει, Γιάννη. Το είχαμε επισημάνει αυτό. Ναι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και να γίνουν βεβαίως, και play-off δύο όμιλοι των 10, ε. Θέλω να γίνουν δύο όμιλοι των 10 και... play-off και play-out. Να μετασχηματιστεί η Super League 1 σε 16 ομάδες, ποιο είναι το σχέδιο τώρα, οι 5 πρώτοι του Βορρά και οι 5 πρώτοι του Νότου, να δημιουργήσουν μία δεκάδα οι οποίοι θα παίξουν για τα play-off και οι 5 τελευταίοι των δύο ομίλων, την άλλη δεκάδα που θα παίξουν για τα play-out. Yeah. Και προτείνουν να υποβιβαστούν δύο, όπως υποβιβάζονται από τη Super League, ένα και να ανεβούν 4, δύο από κάθε όμιλο. Υπάρχει όμως και η πρόταση Κούγια που έχει κατατεθεί και έχει γίνει αποδεκτή κατά ένα μέρος και κατά μία έννοια το Σεπτέμβριο του 2021, παρακάτω. Του 2021, ο οποίος είχε προτείνει να παίξει τη Super League ένας, ο τελευταίος απευθείας, οι δύο πρωταθλητές των ομίλων να ανεβαίνουν απευθείας και οι δύο δεύτεροι των δύο ομίλων να παίζουν μπαράζ μεταξύ τους και ο νικητής να παίξει με τον 13ο της Super League 1. Τότε ανεβαίνουν τρεις. Τότε ανεβαίνουν τρεις, Γιάννη. Γίνονται 16, δεν ανεβαίνουν τρεις. Λες το 16, μάλιστα. Για μια χρονιά. Το βλέπω πάντως, για 16, το βλέπω, για 16, Γιάννη, το βλέπω χλωμό. Όχι, το θέλουν. Έχω την γνώμη ότι το θέλουν. Έτερο δεκάτο. Όχι, όχι, παιδιά, το θέλουν και οι ομάδες της Super League 1. Μπορεί να μείνει 14 και ανεβούν οι δύο πρωταθλητές, αν γίνουν δύο όμοι. Αν γίνουν δύο όμοι. Να δούμε. Αν γίνει ένας, θα ανεβεί ο πρώτος και ο δεύτερος. Να δούμε. Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί η κάθε ομάδα και η άλλη είναι ομάδα που χρειάζεται να κάνει πρωταθλητισμό, όχι που χρειάζεται, που θα κάνει πρωταθλητισμό. Για ο σχεδιασμός, ακούστε να δείτε, ο σχεδιασμός, γιατί μπροστά μας έχουμε εκλογές της ΕΠΟ. Ας τελειώσουμε πρώτα εκλογές της ΕΠΟ, γιατί υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο και θα δούμε για το σχεδιασμό και αυτό που λέει και ο Γιάννης. Πότε έχει ΕΠΟ εκλογές, Σπύρο? Τον Ιούνιο μου φαίνεται, τον άλλο μήνα. Λοιπόν, υπάρχει κινητοποίηση μεγάλη και θα δούμε. Τον άλλο μήνα γίνονται εκλογές στην Ομοσπονδία. Θα δούμε. Έτσι προβλέπεται. Και τι, Μάκης Γκαγκάτσης για... Δεν ξέρω τίποτα. Αυτά δεν... Θα δούμε. Θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Ποιος θα επικρατήσει. Διαβάζω στις... Θα γίνουν κανονικά εκλογές, θα υποψηφιότητες. Τι? Θα κατεθούν υποψηφιότητες. Τι, κανονικά, αφού είναι... Λοιπόν, για να δούμε οι συμφωνίες που υπήρχαν, αν θα ισχύσουν, αν υπάρχουν οι συμμαχίες, θα δούμε. Οι ενώσεις είναι πολλά στη μέση. Θα δούμε. Τελικά, δηλαδή... Λέει, ο Μπαριέντος έδειξε γιατί είναι πολύτιμος, λέει, για τον Βόλο. Ακόμα και τραυματίας. Φυσικά και είναι πολύτιμος ο Μπαριέντος. Να σας πω εγώ για τις εκλογές της ΕΠΟ. Αφού υπενθυμίζω ότι αν δείτε τις αποστολές της τελευταία παιχνίδια, υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι προγραμμένοι και θα φύγουν. Θα φύγουν και ήταν σημαντικοί παίκτες αυτά τα χρόνια, που σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί η ανανέωση σε βάθος. Και μια τέτοια ανανέωση σε βάθος σημαίνει και αρκετό χρήμα. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές της ΕΠΟ, είναι βέβαιο αυτό που λέει ο Σπύρος, να δούμε αν ισχύσουν οι συμφωνίες κλπ. Ή αν τα στρατόπεδα ανοίξουν τίποτα διόδους ή κερκόπορτες. Έχουν αλλάξει τα στρατόπεδα. Ναι, έχουν γίνει μετακινήσεις, έχουν γίνει συνεννοήσεις, υπάρχουν πολλά στον δρόμο. Συμφωνώ. Εγώ αποφάσισα, Σπύρο, να το παίξω στο στοίχημα. Θα παίξω... Ναι. Θα παίξω over ημίχρονο, άντερ τελικό. Εγώ θα παίξω άσο Μπαλτάκος διπλό Γκαγκάτσης. Εγώ όμως θα πω κάτι. Που λέγαμε προηγούμε για ευχαριστία. Δεν κατάλαβες Απόστολη τι είπα. Όβερ ημίχρονο, άντερ τελικό. Λοιπόν, ο Γιάννης κάτι λέει, αλλά θα σας πω κάτι που ισχύει πάντα. Το λέω από τώρα, το έχω ξαναπεί. Γιατί πολλοί που κάνουν για τις κολοτούμπες. Την προδοσία την αγάπησαν πολύ, το προδότη κανένας. Τώρα, ναι. Το μήνυμα προς τα που είναι, όσοι το ακούν και το λάβουν υπόψη τους, έχει καλός. Το ξαναλέω μια φορά ακόμα, για την περιοχή μας.
για τη Θεσσαλία μας. Λέω, την προδοσία την αγάπησαν πολύ. Τον προδότη κανένας. Έχουμε δύο παραδείγματα στη Θεσσαλία. Σπύρο, πες μας, ήταν πέναλτι αυτό που σφύριξε ο Μπορουτζίκας υπέρ του Κιλελέρ. Μιλάει ξέρετε, τι θα πει, ξέρετε τι θα πει ο Βερημίχρονο άντερ τελικό. δεν υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα. Ποτέ. Και δεν θα έχουμε αποτέλεσμα στην ΕΠΟ. Θα έχουμε κικαιώνα. Θα τους φάνε τα δικαστήρια. Με τον Κιλελέρ, πέναλτι ήταν. Αφού το παγώσαμε στην εικόνα, την τηλεοπτική. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα από τη Super League 2, γιατί θα πάμε και στο Κιλελέρ. Μακεδονικός ΑΕΚ Β 1-2, Λεβαδιακός ΑΕΛ 1-2, Ρεπό είχε η νίκη Βόλου. Και στα play-out είχαμε Ηρακλής Αναγέννηση Καλύτσας 0-0, Κοζάνη ΠΑΟΚ 3-1 και Ολικός Καμπανιακός 1-2. Κάτω από τη ζώνη του προβασμού η Αναγέννηση Καλύτσας. Μάχεται για τη σωτηρία. Λεβαδιακός 44 βγήκε, ΑΕΛ 34, νίκη Βόλου 24, ΑΕΚ Β 21, Μακεδονικός 21. Στα play-out, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Κοζάνη μέχρι στιγμής είναι με 30, 29 και 23 αντίστοιχα σώζουν την κατηγορία. Η Κοζάνη ακόμα, γιατί... Είναι καλύτερη στη βαθμολογία με τον Καμπανιακό. Έχουμε κι άλλο αγώνα όμως. Βέβαια έχουμε κι άλλο αγώνα. Λοιπόν. Καμπανιακός, Αναγέννηση Καλύτσας και Ολικός. Ο Ολικός έχει πέσει. Η Αναγέννηση Καλύτσας μάχεται. Ο Καμπανιακός με 23 είναι ακριβώς στη ζώνη του υποβιβασμού. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Με συγχωρείτε, τρεις πέφτουνε. Ναι. Η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει νομίζω άλλους τρεις πόντους να τους πάει. Παίζει με τον Ιωλικό. Ναι. Και τελευταίο παιχνίδι έχει πάλι στην Καρδίτσα με τον ΠΑΟ Κουβού. Α, εκεί είναι το θέμα. Ο οποίος ΠΑΟ Κουβού θα προσπαθήσει να κρατήσει... Να σώσει τη χαλάστρα. Το Μακεδόνα. Τη Χαλάστρα, ναι. ΠΑΟΚ Β, Ηρακλής. Ενδεχομένως στην Κοζάνη. Για τη Χαλάστρα δεν είμαι σίγουρος. Η Αναγέννηση Καλύτσας στον ΠΑΟΚ πάει ή πέσει στην έδρα της. Είναι παιδί του ΠΑΟΚ η Αναγέννηση Καλύτσας. Στην έδρα της. Έχει δύο παιχνίδια μέσα η Αναγέννηση τώρα, με Ολικό και ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καμπανιακός Κοζάνη και Αναγέννηση Καλύτσας σε Ολικός. Αν η Αναγέννηση δεν κερδίσει τον Ολικό, είναι άξια της μοίρας της. Άρα Καμπανιακός Κοζάνη, η ισοπαλία θα βγουν και θα χάσουν από δύο βαθμούς. Οπότε η Καρδίτσα τους προλαβαίνει. Ή αν κερδίσει κάποιος, και αν αυτή είναι η Κοζάνη, άσχημα τα πράγματα. Βέβαια. Μάλιστα. Ο Καλογιάννης έδωσε ρέσταλες στη μετάδοση του τελικού. Μας άκουσαν στον τελικό, Γιάννη. Μετά από 400 χρόνια, εγώ τι τώρα, εντάξει. Με τι μετάδοση κάναμε τώρα. Εντάξει, ήταν και μας βοήθησε και ο Νίκος ο Μίχος. Περάσαμε ένα ωραίο απόγευμα, είχα χρόνια να δω αγώνα ερασιτεχνικού και μάλιστα τελικό κυπέλλου. Ήταν μια υπέροχη ατμόσφαιρα σε ένα υπέροχο γήπεδο με υπέροχους ανθρώπους. Τελικά ήταν πέναλτι, Γιάννη, πέναλτι ήτανε. Θα το δούμε. Ήταν πέναλτι, μας το έφερε ο παραγωγός σε 5 λεπτά παγωμένη την εικόνα. Ήταν μέσα στην περιοχή. Μάλιστα, να πάμε όμως εμείς στη Λιβαδιά. Ήταν ένα αχρίαστο πέναλτι. Μάλιστα. Να πάμε στη Λιβαδιά, όχι για σουβλάκια, να πάμε στη Λιβαδιά για να δούμε τι έγινε σήμερα στο παιχνίδι Λεβαδιακός ΑΕΛ. Χθες. Καλουτσικίδη φατάει, πλασέ γκολ! 0-1. 0-1 με τον Νιγηριανό, ο οποίος φαίνεται να έχει τραυματιστεί κιόλας. Παίξανε γρήγορα, έξυπνα η ομάδα της Λάρισα. Νταγκό. Κερδίζει ομάδα της Λάρισας. Πεντρόσο. Έξω την περιοχή. Ωραία καθίσματα για τον Στίνα. Ευκαιρία για τη Λάρισα. 0-2. Αφήνει ο Νταγκόπολη να περάσει μπάλα. Έρχεται για βοήθεια ο Παπαγεωργίου. Νταγκό, ωραία τρίπλα και πέναλτι. Ρωμό, εκτελεί γκολ στο κέντρο της εστίας. Ο Σουλούκος διάλεξε αριστερά να πέσει. Ο Ρωμό
Εκτέλεσε το πέναλτι ακριβώς δυνατά και στο κέντρο της εστίας. Καλύτερη η ΑΕΛ. Κέρδισε 2-1 μέσα στην Λιβαδιά. Προσπάθησε να διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις της χρονιάς. Επαναλαμβάνω, θα το πω με κίνδυνο να... Κοιτάξτε, Απόστολο, κοιτάξτε την κατάδια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παίζει ο πρωταθλητής και πρέπει με την ουσιαστικά κυριότερη αντίπαλό του να κάνει τη φιέστα της Ανόλου και είναι 150-200 νοματέοι στο κήπεδο. Τι ποδόσφαιρο έχουμε. Τι ποδόσφαιρο ζητάμε να κάνουμε. Θα μου πεις οι ομάδες με τον κόσμο τους, με τον κόσμο τους μετρίανται. Δεν μετρίανται με τον κόσμο τους, αλλά η Λιβαδιά είναι, ο Λιβαδιακός είναι ομάδα μιας πόλης ολόκληρης. Δεν υπάρχει αντίπαλο δέος και μιας περιοχής ολόκληρης. Και δεν έχει ούτε 200 φιλάθλους. Αυτό το δεν έχει πάντα, σε πόλη πάντα η Λιβαδιά, πάντα η Λιβαδιά έτσι ήταν. Όπως είναι και η Λαμία. Και η Λαμία έτσι είναι. Η Λαμία πάνω από 1000 άτομα δεν συγκεντρώνει μέσα στο γήπεδο. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό... Πάνω από 1000 η Λαμία έχει κάνει και 2 και 3 χιλιάδες. Γαλάτι, καλά έλεγε ότι ο Μωραήτης μπορεί να βοηθήσει τον Βόλο και του χρόνου. Φυσικά και μπορεί να βοηθήσει ο Μωραήτης. Εξελίξει. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήρε... Το γκολ που έβαλε ήταν σεντερφορίσο. Σεντερφορίσο, ήταν πολύ καλή προσπάθεια του Ασενούν, αλλά ο Μωραήτης ήταν εκεί που έπρεπε πήγε την ώρα που έπρεπε. Πήγε εκεί που έπρεπε. Με θύμισε τον Μιχάλη του Ζόγα. Ό,τι έκανε ο Καγκελάριος. Το ένστικτο του σκόρερ. Το ένστικτο του σκόρερ. Μπράβο. Θα βοηθήσει. Ποιος είναι τελικά ο Τζίλης, ρε Γαλάτη. Ο Τζίλης ήταν ο Τζανετάκος. Ο Τζανετάκος. Ξέρω εγώ ποιος είναι ο Τζίλης. Και τι με ρωτάς εμένα ποιος είναι ο Τζίλης. Πω, τι γίνεται. Γάμα Εθνική Μπαράζ, ή μάλλον πριν πάμε στα Μπαράζ, να πω ότι την περασμένη Πέμπτη έγινε στη Φιλιππούπολη ο τελικός του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, νικήτρια η ομάδα του Κιλελέρ με 4-1. Δεν είναι η διαφορά των ομάδων, δεν αντικατοπτρίζεται από το σκορ. Συγγνώμη, δεν αντικατοπτρίζεται από το σκορ. Το σκορ δεν λέει την αλήθεια. Ο Σμόλικας ήταν ανταγωνιστικός, η Φαλάνη ήταν ανταγωνιστική. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά όσο κρατούσαν τα, πως λέμε στο ποδόσφαιρο, τα δυναμάρια, ήταν ανταγωνιστικός. Μετά το 90 και στην παράταση, το 1-1 έγινε 4-1 και το κύπελο το σήκωσε τελικά η ομάδα που στα 120 λεπτά ήταν η καλύτερη. Και αυτή ήταν η ομάδα της μεγαλύτερης κατηγορίας, του Κιλελέρ. Και οι δύο ομάδες βρέθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό του κυπέλου της Ένωσης και έχω να πω ότι Γιάννη, οι διοικούντες, να πω για τον κύριο, για τον πρόεδρο του Σμόλικα, είναι ο κύριο Τρικόγιας, ο Χρήστος Τρικόγιας, πήγα από τη Φαλάνη και είδα το πώς δουλεύουν, το τι έχουν κάνει οι άνθρωποι, έχουν πληγεί πάρα πολύ από τον Τάνια τις πλημμύρες. Δηλαδή ο Τρικόγιας, ο Χριστός βάζει και προσωπική έτσι δουλειά και χρήματα βέβαια από την τσέπη του. Άλλωστε ο πρόεδρος είναι το 10ο καλό μιας ομάδος. Αλλά το τι γίνεται μέχρι να δεις, αλλάζει τα μπέκ για να γίνουν τα... για να ποντιστούν τα γήπεδα. Λέω, πού πάμε τώρα, πρόεδρε. Πάμε, λέει, να αλλάξω τα μπέκ. Να συμπληρώσω απόστολο σε αυτά που λες, ότι συγκεκριμένα
το έφερε η τύχη η αγωνιστικότητά τους να αναμετρηθούν στο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ. Τόσο οι πρόεδροι των δύο φιναλίστ της κυπελούχου αθλητικής ΕΟΣ Κιλελέρ στο τέλος και του φιναλίστ της Μόνικα, οι δύο πρόεδροι και οι προπονητές είναι αγλαΐσματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, του τοπικού και όχι μόνο. Και ο Κώστας ο Κατσάρας και ο Νίκος ο Χρόνης είναι από τους ποδοσφαιριστές και μετέπειτα προπονητές οι οποίοι έχουν αφήσει τα καλύτερα των διαπιστευτηρίων όσον αφορά τον χαρακτήρα τους, τις γνώσεις τους, τις ποδοσφαιρικές. Το μέλλον είναι μπροστά τους. Και κυρίως την ετοιμότητά τους, βεβαίως. Και η παθολογική αγάπη των δύο προέδρων και οι θυσίες που κάνουν είναι και αυτές αξεπέραστες και μιλώ για τον Χρήστο τον Ψάρα της ομάδας του Κιλενέρ και για τον Χρήστο τον Τρικόγια του Ζμόνικα. Είναι, συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ζμόνικας ήταν ένας αξιόπιστος αντίπαλος. Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Εξάλλου το γεγονός ότι το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, τα λέει όλα. Στην παράταση ευνηδιάστηκε. Δεν πρόλαβε ο Ζμόνικας να μπει στο κλίμα του αγώνα όπως το είχε συνηθίσει στην κανονική διάρκεια. Ευνηδιάστηκε, δέχτηκε το κόλ και μετά η εμπειρία του γεγονός ότι αγωνίζονται στην τρίτη εθνική των παιχτών της Αθλητικής Ένωσης Κιντελέρ έπαιξε σημαντικό ρόλο από τη στιγμή που πήραν τα ενία του αγώνα. Θεωρώ ότι ρόλο έπαιξε και το πέναλτι, το οποίο ήταν ωστόσο παράβαση. Ο κορυφαίος κατ' εμέ του Ζμόνικα, ο Γιώργος Φεκαβίτσης και όχι μόνο, έκανε ένα αχρίαστο πέναλτι από το πάθος περισσότερο. 39 χρονών, ε! Ναι, και έβαλε φοβερό γκολ. Γκολά έβαλε. Ο αντίπαλός του έβγαινε εκτός περιοχής, δεν ήταν τόσο επικίνδυνη η κατάσταση. Αυτά βέβαια ανήκουν στην ιστορία. Να πούμε ότι συγκεκριμένο τελικό τίμησαν με την παρουσία τους οι πρόεδροι όλων των όμορων ενώσεων, Θεσσαλίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Κατερινής Πιερίας. Έτσι. Και τους ευχαρίστησε αναλόγως ο Δημήτρης Κουκλαριώτης, ο πρόεδρος της ΕΠΣΛ. Αλλά με την ευκαιρία θα πρέπει να πούμε και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο. Ο Σμόλικας είναι και αυτός πρόσφυγας και γυρολόγος λόγω του Ντάνιελ. Η αθλητική Ένωση Κιλελέρ που αναδείχθηκε για πρώτη φορά κυπελλούχος στην ιστορία της και ο Σμόλικας για πρώτη αν το κατακτούσε, αγωνίζεται και στην τρίτη εθνική και θα συνεχίσει να αγωνίζεται και στη νέα περίοδο. Ελπίζω να μην είναι η μόνη ομάδα, να βγει και η Ανθούπολη για να έχει ο νόμος δύο. Σε διαφορετική περίπτωση θα μας εκπροσωπεί ως νομολάρισσες και πάλι αυτή και όσοι και πέρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν υπάρχει γήπεδο. Δεν μπορεί μια να είναι γυρολόγη μια ομάδα η οποία φέρει ένα ιστορικότατο όνομα και νομίζω ότι όλες οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Γι' αυτό ακούει στο δήμαρχο του Δήμου Κιλελέρ, που έχει έδρα την Νίκαια, αλλά ο Δήμος λέγεται Κιλελέρ. Έτσι τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Και η ομάδα λέγεται Κιλελέρ. Από ένα ιστορικό μέρος. Δεν μπορείς αυτή την ομάδα να την αφήνεις χωρίς γήπεδο. Γιατί για να γίνει αυτό το γήπεδο δεν χρειάζονται εκατομμύρια. Μετρώει μύτη, άραγε κάτι θα λέει Θανάση ο Νασιακόπουλος που μας βγάζει το μαυροπίνακα. Αλλά έχουμε σφουγγάρι και τα σβήνουμε. Λοιπόν, Δήμαρχε, ένα το κρατούμενο ότι ο Παναγωρητικός της Νίκαιας της έδρας του Δήμου δεν κατέβηκε να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Μεγάλος κόλαφος. Αλλά δεν ευθύνεις εσύ, δεν θα υποκαταστήσεις τους παράγοντες και καλώς δεν ασχολήθηκες. Όμως η Αθλητική Ένωση Κιλελέρ που φέρει το όνομα του Δήμου του οποίου ηγείσαι προείστασε να μένει χωρίς γήπεδο γιατί μας λείπουν δύο αποδυτήρια και πέντε πινελιές.
Δεν λέω να κάνεις. Πες τα Γιάννη, γιατί εγώ είχα να πω περισσότερα. Δεν λέω να κάνεις κάτι, Δήμαρχε. Να κάνει. Να κάνει. Να κάνει, υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος να κάνει. Εγώ δεν λέω να κάνει κάτι. Το μήνυμα να το κάνει. Εγώ νομίζω ότι το μήνυμα θα πάει. Θα πάει στο Δήμαρχο το μήνυμα. Δεν έχει αθλητικό οργανισμό. Πώς δεν έχει. Δεν το γήπεδο. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω και τσάπα φωνάζετε. Εγώ δεν λέω να κάνει κάτι. Εγώ λέω να σβήσει από το πίνακα αυτό που υπάρχει ήδη γραμμένο εδώ και ένα χρόνο. Ότι ντρέπεται και η ντροπή με αυτό που δεν γίνεται στο γήπεδο, κύριε Λέρ. Μια απολία, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Ο παδός της Νίκης Βόλου είμαι. Τις. Ο παδός της Νίκης είμαι. Ωραιότατα. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στη Λάρισα. Για τη σημερινή νίκη. Μέσα στο Λιβαδιακό, οι μεγάλες ομάδες, είτε είναι στο στόχο τους είτε όχι, το δείχνουν μέχρι τελευταία στιγμή. Ένα μπράβο στη Λάρισα. Η Λάρισα έπαιζε χθες, δεν έπαιζε. Ένα Λιβαδιακό γόλιο που πήρε ένα διπλό που μου φαίνεται ότι θα κερδίσει. Είναι πραγματικά κρίμα να παίζει εκεί. Με αφορμή τον κύριο Καλογιάννη για αυτά που είπε για τον Κιλελέρ, του δίνω συγχαρητήρια γιατί σαν δημοσιογράφος κάνει το αυτονόητο για μια ομάδα και ζητάει πράγματα από το Δήμο. Δυστυχώς και μπράβο και στη θέση του κύριου Γαλάτη. Όπως είπε, είναι υποχρεωμένος. Δυστυχώς, στη μεγάλη πόλη του Βόλου, μία από τις δύο μεγάλες ομάδες στην Νίκη, έχουμε ένα πρόβλημα, πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με το γήπεδο και όλοι κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν γιατί. Και εννοούμε για το Πανθεσσαλικό. Το οποίο Πανθεσσαλικό έγινε με τα λεφτά του ελληνικού λαού, είναι στη γεωγραφική περιοχή της Δέας Ιωνίας, έτσι, και σίγουρα και με τα λεφτά των δημοτών. Δεν το πιάσα αυτό, φίλε. Για κάντε λίγο λιανά, κάντε λίγο πενινταράκια. Η Νίκη είχε φέτος πρόβλημα με το Πανθεσσαλικό. Γιατί να έχει με το Πανθεσσαλικό πρόβλημα? Δεν είχε. Γιατί? Γιατί αποφασίζανε που το θέλανε δίθεν για σπορά. Πώς? Το κλείνανε. Πήγε και το Πανθεσσαλικό. Στο Πανθεσσαλικό παίζει η ομάδα της μεγαλύτερης κατηγορίας. Τέλος. Ορίστε. Στο Πανθεσσαλικό παίζει η ομάδα της μεγαλύτερης κατηγορίας. Προφανώς και η μεγαλύτερη ομάδα γνωρίζει από δάσκορα, όπως θέλει. Πώς? Γνωρίζει από δάσκορα και προφανώς η μεγαλύτερη ομάδα και ιστορικότερη της πόλης μας. Μεγαλύτερη κατηγορία, όχι. Στη μεγαλύτερη κατηγορία, βέβαια, σου λέω. Καλά, εντάξει. Τι εντάξει. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό, το διοντολογικό, πώς θα σου το πω. Δεν μπορεί να παίξει η Νίκη Βόλου στο Πανθεσσαλικό και ο Βόλος να παίξει η Νεάπολη. Γιατί να παίξει ο Βόλος στη Νεάπολη, ας παίξει εδώ στο Πανθεσσαλικό. Ναι, δεν γινόταν να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει αυτό γιατί... Γιατί δημιουργεί πρόβλημα η Δημοτική Αρχή. Καταρχήν δεν είναι καλή η σύνδεση και δεν ακούω καλά. Αλλά... Δεν ακούγεται εγώ τελικά. Αλλά είπαμε, αν η αχαριστία ήταν ποινικό αδίκημα, θα πρέπει οι μισοί Έλληνες να ήταν φυλακοί. Αν λέει η Νίκη Βόλου ότι έχει θέματα με το Πανθεσσαλικό, με τα γήπεδα, με το Δήμο, είναι η μεγαλύτερη αχαριστία. Η μεγαλύτερη αχαριστία. Θα έπρεπε να παίζει στο Άρσος. Τι να παίζει? Στο Άρσος. Να παίζει στο Άρσος. Όχι, να μην παίζει στο Άρσος. Η Νίκη έχει δικό της γήπεδο. Και η διοίκηση που είχα, οι διοικήσεις που είχε όλα αυτά τα χρόνια, ας είχαν φροντίσει να έχει καλό γήπεδο. Πέρα σοβαρά, μιλάμε. Σοβαρά, ποια άλλη ομάδα έχει δικό της γήπεδο στο κάτω-κάτω και το ζητάτε αυτό από την Νίκη? Ποια ομάδα? Η ομάδα που είναι άρθρα στην Νίκη έχει κάτι δικό της? Η αχαριστία, άμα ήταν ποινικό αδίκημα, θα ήσασταν φυλακοί όλοι. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια. Γεια σας. Είπε καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια. Αποστόλη Γιάννη, γεια σου. Γεια σου φίλο. Να επανέλθουμε λίγο στο Κιλελέρ Φαλάνη, Εσμόλικας. Ναι. Το μπέναλτι είναι μπέναλτι. Ο διαιτητής τι δείχνει, Αποστόλη και Γιάννη? Ο διαιτητής τι δείχνει? Τίποτα δεν δείχνει. Τίποτα δεν δείχνει. Όχι τίποτα, σφύριξε. Και πήγε και έδωσε φάουλ. Ωραία. Ναι.
Ο επόμενος είναι η ΧΑΟΚ. Και μετά διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Κιλελέρ και πήραν το πέναλτι. Αλλάζει απόφαση. Γιατί αλλάζει απόφαση? Βεβαίως. Ναι, η ένστασή σου ποια είναι? Ποιος τον άλλαξε την απόφαση? Οι παίκτες του Κιλελέρ προφανώς που έκαναν την αντίδραση αυτή που έκαναν. Καλά κάνανε, μπέναντι ήταν. Τότε που είναι το θέμα. Όχι. Έχω ένσταση. Ένα λεπτό. Έχω ένσταση. Τώρα από αυτά που ακούω. Ένα λεπτό. Γιάννη, οι παίκτες της ομάδας άλλαξαν την απόφαση του διαιτητή. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, γιατί ένα θέμα το οποίο εγώ δεν θέλω να το συζητήσω. Έχουμε πιο σημαντικά θέματα. Δίνει παράβαση ο διαιτητής. Σφυρίζει. Εγώ αποκλειστικά ρωτάω, ποιος άλλαξε τη γνώμη? Ένα λεπτό, αγαπητέ μου, ένα λεπτό. Μίλησε ο επόπτης με τον διαιτητή και τα βρήκαμε εκεί. Εδώ λέει Σπύρο, άκου μένα. Σφυρίζει παράβαση ο διαιτητής. Μάλιστα. Και προφανώς δείχνει με το χέρι εκτός περιοχής. Μάλιστα. Δέχεται την πίεση των παικτών της ομάδας του Κιλελέρ. Μάλιστα. Και σπέβει προς το βοηθό του. Και εκεί ο βοηθός τον ενημερώνει ότι κατά την άποψή του η παράβαση είναι μέσα από τη γραμμή. Εγώ θέλω να πεις, Γιάννη, ποια είναι η θέση του βοηθού όταν σφύρει και ο διαιτητής? Μπορείς να μου πεις ποια ήταν η θέση του βοηθού. Ποια ήταν η θέση του βοηθού? Ο βοηθός έφυγε και πήγε στην γραμμή του άουτ. Λάθος τότε. Μπροστά στην πόλη στα 5 μέτρα. Εάν πήγε, παιδιά, ακούστε, με τη διαιτησία, εάν πήγε ο βοηθός στη γραμμή του άουτ και μετά είπε τον διαιτητή, είναι λάθος. Κανονικά ο βοηθός μένει στη θέση του. Αυτή είναι η συνεργασία. Λέμε, σφύριξα. Εγώ παράβαση. Δεν ξέρω αν είναι μέσα ή έξω. Ο βοηθός, έχουμε πει, εάν είναι πέναλτι, παραμείνει στη θέση του. Όχι, δεν είναι. Στη θέση του παρέμεινε, μόρα. Στη θέση του παρέμεινε τώρα. Εδώ μου λέτε ότι πήγε στο στράμα. Όχι, δεν είναι. Μίλησαν με τον διαιτητή και πήγε στο out. Γιατί να πάει στο out? Γιατί είπε ότι είναι πέναλτι, ότι είναι μέσα. Μα δεν πήγε. Ήταν πέναλτι, Σπύρο. Αποστόλη, θέλω να σα πω τον διαγωνισμό ή όχι? Δεν πήγε στο out ο βοηθός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τώρα θα αλλάξουμε τον διαγωνισμό. Δεν θα πάει, αλλά πήγε ο διαιτητής και μίλησε με τον επόπτη. Συμφωνώ με τον Γιάννη που είπε ότι είναι μέσα. Συμφωνούμε. Από τη στιγμή που ο διαιτητής δεν είδε αν είναι μέσα έξω. Όφιλο βουλευτή. Μείνε στον αέρα, για να το δούμε. Όφιλο βοηθό θα κάνει τη Σπύρο. Να υποδείξει τον διαιτητή ότι είναι μέσα. Γιάννη, συγγνώμη, για να το δούμε. Μα αυτό έγινε. Να δούμε τα γκολ, για να το δούμε. Το πέναλτι να δούμε. Ο Φουρκιώτης, ο Χασομέρης και ο Κούκος που έχουν περάσει και από την ΑΕΛ, έτσι δεν είναι? Να, μια προσπάθεια και το γκολ λοιπόν για τον Σμόλικα. Όλο αυτό σε πολύ καλή θέση για τον Κιλελέρ. Εκτελείται. Όμορφο πέναλτι. Και το 1-1. Κιλελέρ. Εκτελείται. Όμορφο πέναλτι. Και το 1-1. Είναι τα μικρόφωνα μας, παιδιά, είναι ανοιχτά. Να δούμε τα γκολ τα υπόλοιπα. Ξεκίνησε η παράταση εδώ στο γήπεδο της Φιλικούπολης με την ομάδα του Κιλερέ να βρίσκεται στην επίθεση. Για όσους παρακολουθούν τώρα το παιχνίδι και δεν έχουν δει τα μέχρι τώρα σημειότυπα, έχουμε το 2-1.
την ομάδα είναι ο... ήταν offside. Και το 3-1-3 είναι γεγονός. Ένα ακόμα corner για τον Κιλελέρ. Και το 4-1-1-4. Λοιπόν, εντάξει. Γιάννη, είναι πέναλτι. Είναι καθαρή περίπτωση, είναι μέσα η παράβαση. Το έχουμε και αυτό ακριβώς. Και βλέπουμε μια καρή αντίδραση των παικτών της ομάδας του Κιλελέρ, η οποία ουσιαστικά έκοψε εκεί την κατάσταση να μην έχουμε διχογνωμία και λάθος απόφαση. Γιάννη, να βοηθήσω λίγο. Εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής δεν έχει δει αν είναι μέσα ή έξω. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ναι. Όφιλε ο βοηθός. Εφόσον πλέον είναι, φαίνεται ότι είναι μέσα, καταρχάς να μην φύγει από τη θέση του και να υποδείξει δεν να σηκώσει. Έφυγε. Μα δεν έφυγε από τη θέση. Τότε κακώς λέγεται ότι πήγε στο κόρνερ. Εγώ τον είδα στο κόρνερ εκεί. Δεν πήγε σε κανένα κόρνερ. Με τον βοηθό του. Ο βοηθός δεν φεύγει από τη θέση του. Σηκώνει σήμερα τον δύο διαιτητής. Τώρα να μην μείνουμε εκεί πέρα. Σου λέω ότι έμεινε στη θέση του. Τελείωσε. Οι παίκτες όπως... Άκουσέ με λίγο. Τελείωσε. Οι παίκτες όπως... Άκουσέ με, Σπύρο. Ναι. Οι παίκτες όπως φαίνεται αντιδρούν άμεσα προς την απόφαση του διαιτητή, ο οποίος με το χέρι ο κ. Μπουροζίκας δείχνει εκτός περιοχής. Και δεν πάει κανένα στον επόπτη, αντιδρούν και πάνε προς τον κύριο Μπουροζίκα. Μόλις γίνεται η πρώτη στιχομηθεία, οι μισοί εκ των παικτών οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη διαμαρτυρία στρέφονται και προς τον βοηθό και λένε τον διαιτητή πήγε να το ρωτήσει. Πήγε να το ρωτήσει και πήγε τον ερώτηση και έδωσε το πέναλτι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του ΑΟ Φαλάνης ο Σμόλικας, είναι ο κύριος Χρήστος Τρικόγιας. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Σας παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Επίσης. Χρόνια πολλά από όλες τις Άγιες Μέρες. Με υγεία. Υγεία, τίποτα άλλο. Θέλω να... Γιάννη μου, δεν το συζητάμε καν ότι είναι πέναλτι. Εδώ τώρα τι γίνεται. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι, ήσασταν και εσείς μέσα. Ο διαιτητής δεν δείχνει την καταλόγηση του πέναλτι. Δείχνει ότι η μπάλα βγαίνει έξω. Ο επόπτης δείχνει το ίδιο. Δείχνοντας την κάμερα κάποιος φωτογράφος στον τέταρτο διαιτητή και ενώ οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής και όλη η διοίκηση αυτή που ήταν από το Κιλελέρ πέσανε πάνω στον επόπτη και λέγοντας ο τέταρτος διαιτητής ότι είναι μέσα, τότε καταλογίζεται το πέναλτι. Εδώ αυτό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και δημιουργείται. Αν το ΒΑΡ που δεν υφίσταται στα αριστερικά σωματεία και μακάρι να είχε, θα βοηθούσαν τον διαιτητή να δείξει έτσι, να πούνε το πέναλτι. Εδώ πρόεδρε, να δεχτώ αυτό που λες. Αδυνατό να πιστέψω ότι υπήρχε η τεχνική δυνατότητα να έχει κάποιος κάμερα εκείνη την ώρα εκεί πέρα για να δείξει το συγκεκριμένο πλάνο. Εγώ βλέπω ότι η αντίδραση των παικτών του Κιλελέρ ήταν ακαριαία. Ακαριαία ήταν η αντίδραση. Δεν θέλω να σας διαψέψω ότι ενδεχομένως ο τέταρτος να πληροφορήθηκε από ποιον άραγε. Προφανώς από κάποιον που ήταν εντός του αγωνιστικού χώρου. Είχε αυτή τη δυνατότητα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να γυρίσει την κάμερα, να δει τη φάση. Ακόμη και έτσι αν έγινε, επειδή γνωρίζω τη μεγαθυμία σας και την αγάπη σας για το ποδόσφαιρο, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να θεωρήσετε ότι αυτή η κάμερα την οποία λέτε, και δεν λέω ότι υπενήσεστε, έκανε τη δουλειά του ΒΑΡ. Αφού παραδέξετε ότι όντως ήταν απέναντι, δεχτείτε όπως έγινε η ιστορία. Αυτό είχα να πω. Όχι, δεν είναι, προσέξτε να δείτε, σας παρακαλώ. Εγώ δεν διάψε εδώ, ήταν το κανάλι σας εκεί. Από την αρχή εγώ έχω δει ότι είναι πέναλτι. Το θέμα είναι ότι
δείχνοντας και όλος ο κόσμος εδώ της Φαλάνης. Άρα η αντίδρασή σας ποια είναι? Ότι ενώ ο διαιτητής δεν είδε το πέναλτι, δεν έπρεπε να το καταλογίσει, αυτό λέτε? Έπρεπε να το καταλογίσει. Η καταλόγηση που έκανε ήταν λάθος. Όχι, όχι Γιάννη μου, όχι, 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 σας παρακαλώ. Έκανε λάθος απόφαση. Λάθος απόφαση. Όχι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να σας πω κάτι. Και ο τέταρτος έχει το δικαίωμα να επέμβει και να πει αν είναι πέναλτι. Όπως σωστά το λέτε, ότι η παράβαση είναι μέσα. Δεν έχει σημασία αν εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής δεν το είδε. Σημασία ότι υπάρχει παράβαση. Τώρα, εάν το υπέδειξε ο τέταρτος ή ο βοηθός ή κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ότι η παράβαση είναι παράβαση. Εγώ, σαν παλιός διαιτητής, σας το λέω τώρα. Πράγματι, ο διαιτητής μπορεί να μην το είδε εκείνη την ώρα. Όμως, διαπιστώθηκε μετά ότι είναι μέσα η παράβαση. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα είναι λήξει, έχει λήξει. Με την... Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Με τον καταλογισμό του πέναλτι αποδόθηκε δικαιοσύνη? Φυσικά. Δεν έχουμε συζητήσει. Τέλος. Δεν υπάρχει θέμα. Κανένας... Δεν μπορεί να πω ένα μικρό λάθος, δηλαδή, να αδικήσουμε. Δεν αφισβητεί κανένας τη νίκη... δεν αμφισβητεί κανένα στη νίκη του Κιλελέρ. Ναι. Έτσι ήταν αξιόλογη ομάδα, μια κατηγορία πιο πάνω. Όπως είπατε, εμείς κουραστήκαμε για να αντιμετωπίσουμε. Όσο αντέχατε, όσο κρατούσαν τα δυναμάρια που λέμε στο ποδόσφαιρο. Φυσικότατα. Συμφωνώ μαζί σας. Σαν κίνηση, απλά σαν υπόδειξη, το διαιτητή και το υπόπτη, εγώ λέω, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά υπάρχει ο τέταρτος, όπως είπατε, και ενδεχομένως να το είδε ο τέταρτος. Ο τέταρτος μπορεί να το είδε από τον Πετρωτό. Και να έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα να υποδείξει. Το είδε από τον Πετρωτό ο τέταρτος. Που το είχε παγώσει. Ναι. Και να σας πω ότι ποια είναι η άποψη δικιά μου. Παρακαλώ. Μπορεί να έφυγε και από τον Μπουρουτζίκα και από τον υπόπτη. Και του λέει ο τέταρτος του Πετρωτού, για να το δω, ρε. Το βλέπει και λέει ότι είναι μέσα, το έχει παγώσει ο Πετρωτός. Και λέει ο τέταρτος στον διαιτητή είναι πέναλτι. Τελείωσε, μα έχει υποχρέωση. Δεν μπορεί. Αυτό συνέβη. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος... Ποιον να καταλογίσουμε, κύριε πρόεδρε, λάθος ή δόλο. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Τελείωσε, δεν συζητάμε τώρα. Αφού το είπε και ο πρόεδρος. Εγώ δεν έχω πει δόλο. Πώς? Κύριε Απόστολη, εγώ δεν έχω πει δόλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν με καταλάβατε. Έτσι. Λέω ότι δεν υπάρχει, λέω, ούτε δόλο ούτε τίποτε. Γιατί... Εάν έγινε αυτό που λες, αναφέρεις ένα όνομα κάποιου που κάνει το δημοσιογράφο, πώς το λέει? Ναι, το έχει ο κύριος Πετρωτός, το έχει παγώσει το... Ναι. Ας το κύριος, ας το πω εγώ. Λοιπόν, τότε... δίνω ένα σημαντικό δίκιο στην πλευρά του Σμόλικα. Με ποιο δικαίωμα? Έτσι, αυτό που λέει ο Γιάννης. Κάποιος από τη διαιτησία συμβουλεύτηκε έναν ιδιώτη. Δεν είναι κάποιο μπορώ δίκιο. Να μιλήσω. Όμως, εγώ μπορώ να μιλήσω. Η δικαιοσύνη αποδόθηκε, αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι έκνομος αυτός ο τρόπος. Θα συμβουλευτούμε την κάμερα ενός ιδιώτη. Δεν είναι πάροχος της διοργάνωσης, ούτε κάμερα της διοργανώτριας. Να αποδεσμεύσουμε τον τηλεθεατή, όχι τον κύριο Πρόεδρο, τον τηλεθεατή. Τον τηλεθεατή, γιατί ρε, όπως το λέτε, αποδεσμεύσετε. Πώς? Γιατί να με αποδεσμεύσετε εμένα? Κάτσε τότε να πας φυλακή. Θέλετε να πείτε κάτι, ευχαρίστω, πείτε. Ναι, καταλογίστηκα αυτά που λέτε τώρα. Ποιος Πετρωτός έδωσε εντολή στο διαιτητή ότι είναι πέναλτι? Πλάκα μας κάνετε τώρα. Όχι, δεν είπα το έδωσε εντολή. Είπα εγώ ότι έδωσε εντολή. Τι έκανε ο Πετρωτός? Το έχει παγώσει εκεί και το είδε ο διαιτητής, ο τέταρτος. Τι λες αυτό, μα. Εγώ υπόθεση είναι. Όχι υπόθεση. Άμα το λέμε τώρα εδώ εμείς. Έχει δίκιο ο διαιτητής. Δεν λέγονται τέτοια πράγματα. Μα υπόθεση έγινε αυτό που σου την απόφαση. Τώρα δεν είναι ίσως. Εγώ νόμιζα ότι το έμαθε ο Στόλης αυτός
Ως σίγουρο, γι' αυτό τοποθετήθηκα. Όχι, δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Άσκοπη συζήτηση. Από τη στιγμή που υπάρχει παράβαση, τελείωσε, παιδιά. Αποστολή. Ναι. Θες να πάω και λίγο παρακάτω. Ας το αφήσουμε το πέναλτι. Ναι. Να πάμε. Λοιπόν, βάζει και τρίτο γκολ του Κιλελέρ. Και αυτός που το βάζει έχει κάρτα. Το γνωρίζετε. Αυτός που έκανε. Που έκανε το 3-1. Ναι. Έχει κάρτα κίτρινη. Α, δεν το σημείωσα. Δεν το λέω εγώ, τέλος πάντων. Και βγάζει, το που λες που βγάζει φανέλα έπρεπε να βγει έξω. Α, και γιατί δεν βγήκε. Αυτό είναι σωστό. Έπρεπε να πάρει την κίτρινη κάρτα. Άμα έχει κίτρινη κάρτα, έπρεπε να βγει. Άντε, δεν έχει κίτρινη κάρτα, λέω εγώ. Δεν πρέπει να πάρει κάρτα. Στέλιο. Γιατί δεν Γιάννη κάνει το κεφάλι, εσύ που είναι το πράγμα. Ότι μιλάμε για ένα καθόλου διευθυντή. Μειώνεις το μέγεθος του Σμόλικα. Σε παρακαλώ, σταμάτα τη συζήτηση. Εγώ μειώνω το μέγεθος του Σμόλικα. Ναι. Να διαμαρτύρεις ότι δεν έδωσε ένα περικάτο διευθυντή σου 3-1. Τέλος πια. Μια ωραία γιατί με τόσο κόσμο. Γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε δύο γκολ, δεν κατάλαβα. Ωραίους ανθρώπους και κάθεσαι τώρα πιάνεσαι να λες ήταν πέναλτι αλλά γιατί το έδωσε. Έχουν το σημείο του αφήνωση. Και να πούμε κύριε Πρόεδρε. Μη μου λες εμένα ότι μειώνω. Να μ' ακούσεις. Μη μου λες εμένα ότι μειώνω. Γιατί ξέρεις στο παρελθόν μου ότι μειώνω το Σμόλικα με την παρέμβασή μου. Ο Μπουρουτζίκας μας έπαιξε. Μ' ακούτε. Με την Αγιά μας έκαψε. Με την Αθούπολη μας έκαψε. Με την Αριτάνη μας έκαψε. Και φτάσαμε και στον τελικό να μας αδικήσει, όχι να μας κάψει, να μας αδικήσει. Και όσον αφορά αυτό που είπες ότι μειώνω το Σμόλικα, θέλω να μου ζητήσεις τώρα συγγνώμη. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Με την παρέμβασή μου. Να σου πω κάτι για να κλείσουμε. Ναι. Ό,τι θέλετε να μου πείτε. Ο Μπουρουτζίκας δεν ήταν η αιτία που έχασε το Κιλελέρ από το ο Σμόλικας από το Κιλελέρ. Φυσικά δεν ήταν η αιτία. Οπότε η συζήτηση είναι άσκοπη. Μια ερώτηση και δεν πήρα ακόμη απάντηση. Ποιος τον άλλαξε την απόφαση του πέναλτι, που είναι πέναλτι. Αφού είναι πέναλτι τέλος, τι το συζητάμε τώρα αυτό. Μα έδειξε και ένα φάουλ, αυτό συζητάμε. Ο Τάτατος μπορεί να... Φίλε μου, να απαντήσω εγώ σαν διετής. Ο Τάτατος μπορεί ο Τάτατος να του λείπω ότι είναι πέναλτι. Και έχει δικαίωμα. Ναι, είναι πέναλτι. Ποιος είπε δεν είναι πέναλτι. Αλλά έδειξε φάουλ, έκανε λάθος. Εγώ, μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε. Ποιος το διόρθωσε το λάθος σου. Ενδεχομένως ο τέταρτος. Ενδεχομένως ο τέταρτος, σε συζήτηση. Ποιος το διόρθωσε το λάθος. Ο τέταρτος. Ο τέταρτος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Δεν έχει σημασία. Ο διαιτητής συνεννοούνται. Έχουν ενδοεπικοινωνία. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσατε. Να το γύψουμε. Κύριε Στέλιο, να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Λοιπόν. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι ένα πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα σας, για την εμφάνιση γενικότερα. Είστε ένας παράγοντας άξιος συγχαρητήριων γιατί είδα τι κανάλι τραβάτε εκεί στη Φαλάνη. Το είδα με τα μάτια μου. Να σας δίνει ο Θεός υγεία και τέτοιοι παράγοντες σαν και εσάς πραγματικά κοσμούν όχι μόνο το ερασιτεχνικό, γενικά το ποδόσφαιρο. Κοσμούν το ποδόσφαιρο. Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου, παίξατε και εσείς μπάλα, θέλετε στο ποδόσφαιρο να αποδίδετε δικαιοσύνες, δεν είναι. Πρόεδρε. Ναι. Τελείωσε, αυτό τα λέει όλα. Θέλω να πω κάτι, να σας ευχαριστήσω. Ναι. Θέλω να πω κάτι κύριε Απόστολε. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Το δίνετε το μήνυμα. Και... το παίρνω. Γιατί ήταν κοντά στην ομάδα και τους φιλάθρους και τους φίλους και τους ανώνυμους και επώνυμους ανθρώπους που μας βοηθήσανε. Τώρα, για μερικά... αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Ο κύριος Μπουχλαριώτης δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Τι αυτά είναι, συμβαίνουν αυτά. Ως μη γενόμενο είναι αυτό. Ήταν άψογη η διοργάνωση.
Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά, τελείωσε, πάμε για άλλα. Φυσικότατα, φυσικά, φυσικά. Πάμε για άλλα. Πολλά παιχνίδια ακόμα. Πάμε για άλλα, κύριε Νικόγια. Να είστε καλά και να έχετε υγεία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ είχαμε μία διχογνωμία. Ο πρόεδρος, συλλόγο κύριος Νικόγιας, κατέθεσε ευθέως, σαφώς και ευθαρσώς, ότι με την παρέμβαση του τέταρτου πάρθηκε η απόφαση τελική. Ο Στέλιος, ο κύριος Κουκούλης, είπε ότι δεν υπάρχει τέταρτο στη μέση. Πάση περιπτώσει. Ας ανοίξουμε το θέμα, εντάξει. Πέναλτι ήταν, τελείως. Να πάμε, Γιάννη, γρήγορα και, γρήγορα και στα παράζ. Και να διευκρινίσω. Εγώ δεν είπα του συνομιλητή του Στέλιου Κουκούλη ότι μειώνει το Σμόλικα. Είπα ότι τον μειώνει με την αιμονή του. Με την αιμονή του στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, ναι, εντάξει, ήσουν ακατανοητός. Απλά το πήρε λίγο στραβά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Μέρα, Γιάννη. Ορίστε. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Ναι. Γιάννη. Ναι. Μπορώ να μιλήσω? Μιλάτε. Βεβαίως, μιλάτε. Ναι, απλά είμαι ένας φίλαθλος που περιφέρομαι 50 χρόνια στο τοπικό ποδόσφαιρο της Λάρισας. Γνωστοί μου είστε και εσείς παρουσιαστές και οι διοικούντες του Σμόλικα και οι διοικούντες του Κιλελέρ και οι διοικούντες της ΕΠΣ Λάρισας. Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο παραγωγικά. Αυτό που συνέβη όμως χαμηλώνει τον πύχη του Σμόλικα. Δεν έπρεπε αυτά τα επεισόδια, επουδεινή λόγο. Κάποια άτομα, 5, 6, 7, 8 άτομα φίλαθλοι, οπαδοί, πώς να τους βαφτίσω, δημιούργησαν αυτά τα έκτροπα. Κρίμα δηλαδή να πέσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο 200-300 αντικείμενα. Κρίμα, τι φταίγαν τώρα ο Κωστάκης, ο Κατάρας, ο Πάγκος του Κιλελέρ? Δεν φταίγανε. Το λάθος είναι ο επόπτης που ήταν από την πλευρά των Πάγκων, ο οποίος έκανε 3 λάθη και κρέμασε τον διαιτητή. Το πέναλτι είναι 1 μέτρο μέσα, το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί κάνατε την μετάφραση. Ο παίχτης που κάνει το 3-1, ο Τζιάννης, δεν είχε κίτρινη κάρτα. Είναι δεδομένο αυτό. Ορίστε. Και εκεί πρέπει να πάρει κίτρινη κάρτα. Σωστά. Δεν τον έβγαλε για λόγους που γνωρίζουν οι ίδιοι οι διαιτητές. Ήθεστε, αγαπητέ μου, στους τελικούς κυπέλου, οι οποίοι θεωρούνται ποδοσφαιρική γιορτή, τέτοια παραπτώματα τα οποία είναι είσοδος σημασίας και δεν έχουν σχέση με τραυματισμό αντιπάλου κλπ. Να μην κάνουν χρήση της κίτρινης κάρτας οι διαιτητές. Για να μην έχουμε παρακρούσεις. Ο Σπύρος το ξέρει καλύτερα. Συμφωνώ, μαζί σου είμαι. Όχι, όχι, κύριε, όχι. Αυτό είναι, δεν είναι, ο κανονισμός είναι κανονισμός, παιδιά. Δεν είναι, τι θα πει. Συγγνώμη πάρα πολύ τώρα. Αυτό είπα πριν. Όχι, καλά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν θα αλλάξουν τον κανονισμό τώρα για να πούμε ότι... Δεν τον έβγαλε κάρτα. Έκανε λάθος, τελείως, πάει. Ήταν λάθος που δεν έβγαλε και την κάρτα. Ναι, δεν θα πούμε τώρα ότι επειδή είναι γιορτή, τι είναι αυτά. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν έγινε κάτι ρε τελευταία ώρα. Τι είπαμε, να αλλάξουν κανονισμός? Είπαμε ότι ήθιστε οι διαιτητές. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Σε παρακαλώ. Ελληνικά μιλάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ήθιστε οι διαιτητές σε τέτοια παιχνίδια να μην κάνουν χρήση της κίτρινης κάρτας όταν οι παραβάσεις δεν έχουν σχέση με αντιαθλητικό παίξιμο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και σήμερα είναι στο παιχνίδι στην Τούμπα. Πολύ υψηλό επίπεδο
και δεν έριξε πέντε κάρτες ο διαιτητής. Κακό σου συζητάμε το σύνορα. Τι μας λες κανονισμός. Το ξέρουμε το κανονισμό. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, δεν έπρεπε ούτε η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, των 6, 7, 8 ατόμων, να είναι αυτή προς τον πρόεδρο της ΕΠΣ, ο οποίος είναι υπόδειγμα. Δεν ευθύνεται η διοίκηση καλά, του Σπόλικα, όμως γνωρίζετε το έργο του. Κάκιστα η συμπεριφορά, η κακή απέναντί του. Κάκιστα η συμπεριφορά στους επισήμους, οι οποίοι υπήρχαν από όλες τις ΕΠΣ της Θεσσαλίας, από ομάδες της Θεσσαλίας. Κρίμα. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, να καταλογίσουμε ευθύνη στη διοίκηση του Σμόλικα. Δεν ευθύνεται ο Σμόλικας. Δεν ευθύνεται η διοίκηση του Σμόλικα. Να καταλογίσεις ευθύνη. Δεν ευθύνεται η διοίκηση. Τώρα πάντα 5 εξαρμόιμοι θα υπάρχουν. Αλλά είπαμε, αυτό το κλείνουμε. Τελείωσε. Πάει. Έριξε. Όλα τα επισκίασε η πολύ καλή διοργάνωση, η άριστη διοργάνωση και το όμορφο παιχνίδι. Όλα. Λυπάμαι πολύ. Τέλος πάντων. Για αυτό που έζησα. Καλώς. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λυπάστε, αλλά τι να πείτε τώρα κι εσείς. Λοιπόν, τέλος πάντων θα τα πούμε σε... Καλό βράδυ. Σε κατηδίαν εκτός μικροφόνου. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε και στα γρήγορα και τα αποτελέσματα των Μπαράζ. Για την ΓΑΜΑ Εθνική την άνοδο έχουμε μετέωρα Ανθούπολη 0-3. Πέρασε αέρας από τα μετέωρα η Ανθούπολη. Ατρόμητος Παλαμάς, Ολυμπιακός Βόλου 0-1. Μεγάλο το διπλό για τον Ολυμπιακό Βόλου. Μαλεσίνα, πάω Κύλων Κοζάνης 5-0. Η Μαλεσίνα πρώτη λόγω διαφοράς τερμάτων, λόγω της καλής επίθεσης μάλλον. Μαλεσίνα, Ανθούπολη, Ολυμπιακός Βόλου. Ατρόμητος Παλαμά, μετέωρα. Κύλων Κοζάνης, στο Νεοχώρι Γερβερών δεν υπάρχει. Δεν μετέχει. Επόμενη αγωνιστική την έχουμε. Δεν υπάρχει επόμενη αγωνιστική. Γνωρίζω ότι την Τετάρτη ο Βόλος αντιμετωπίζει τη Μαλεσίνα. Τη Μαλεσίνα και η Ανθούπολη τον Κύλο Κοζάνης. Κύλο Κοζάνης. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα στον Παλαμά να δούμε το μοναδικό γκολ που έκρινε και το παιχνίδι. Σηκώθηκε εκεί πραγματικά που πήρε την μπουκέρα από το στόμα από τον τερματοφύλακα του Παλαμά, τον Καραμάνη. Πραγματικά πάτησε πάρα πολύ καλά ο Βλάχος και με το κεφάλι για τον Αναστασίου. Αναστασίου θα κάνει τη σέντρα για τον Βλάχο. Βλάχος θα πάρει την κεφαλιά και πάρει στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Ηλία Βλάχο. Ο Ηλίας Βλάχος πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο τέρμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακολούθησε την ομάδα πάρα πολύ κόσμο. Βλέπουμε εκεί. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι. Ναι, είπαμε, ακολούθησε πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι στα υπέρ. Γιατί ο 12ος παίκτης μιας ομάδας είναι νίκη. Και χρειάζεται ο Ολυμπιακός Βόλου τώρα με τη Μαλεσίνα την Τετάρτη εδώ για να μπει γερά μέσα στην άνοδο, να βγει δηλαδή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω βγαίνουν τρεις, έτσι δεν είναι. Τρεις βγαίνουν και από εκεί και πέρα να δώσει το δικό του αγώνα. Για να επανέλθει εκ νέου. Και την Κυριακή νομίζω ότι είναι στη Λάρισα. Και παίζει την Κυριακή στην Ανθούπολη με την Ανθούπολη στη Λάρισα. Άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι. Θα είναι το ντέρμπι αυτό του. Γιατί είναι και οι δύο κατά τεκμήριον καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα γρήγορα. Καλημέρα. Καλημέρα. 9 αριθμούς από το 1 έως το 58. Το 2. 2. Το 7. 7.
Το 12. 12. 13. 13. Γιάννη, ποιο αριθμό είχες, το 9. Το 9. Το 9. 9, άλλα 4. Το 20. 20. 30. 30. 33. 33 και ένα τελευταίο. Το 40. Το 40. Αφήστε και εσείς το τηλέφωνο το δικό σας, γιατί είστε ενδυνάμει νικητής. Αποστόλη το με αεροπλάνο του Σόλπε. Πώς? Δύο δώρα ακόμα, Σόλπε. Πρόσεξε. Τι χρωστάω? Άλλα δύο δώρα, Σόλπε. Στη Γερμανία. Α, ναι, 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 πάρα πολλά. Ναι, ναι. Γιατί όχι, μου είπες ότι χρωστάω δύο δώρα και λέω εμείς θα το έχουμε δώσει όλα, σε όλο τον κόσμο, τι χρωστάω. Αλλά χρωστάω σε σένα όλη την κάβα, όλη την κάβα. Καλά, θα σε χρωστάω εγώ μόλις θα κατέβω. Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια. Yeah. Yeah. Λοιπόν, οι τρεις μεγαλύτεροι σκόρερ, Γιάννη. Σε ηλικία οι τρεις μεγαλύτεροι ήταν ο Βαγγέλης Μόρας, ο οποίος σκόραρε το 19 μέσα στο Αγρίνιο στο Ισόπαρα 2-2. Μετά είναι ο Νίκος Ταμπίζας και στην τρίτη θέση του Μερ Μετίν. Και ο Μετίν. Βρήκαν αρκετοί, τον Ταμπίζα τον βρήκαν αρκετοί και τον Μετίν αρκετοί. Ποια ομάδα... Ναι, ο Μόρας είναι πως, ναι. Ποια ομάδα αποκλείστηκε από την ΕΠΟ λόγω διαγράφηκε από το Μητρό της ΕΠΟ, αποκλείστηκε από άλλο, ναι. Λοιπόν, ένωση, προσέξτε, ένωση τουρκικής νεολαίας Κομωτινής ιδρύθηκε το 1938 μετά από συνένωση της Ελπίδας τουρκικής νεολαίας και της Γιλδής τουρκικής νεολαίας και φτιάξαν την Ένωση τουρκικής νεολαίας. 47 ολόκληρα χρόνια παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτό το όνομα. Και το 1985 ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο Κίμωνας Κουλούρης τους έστειλε το ραπόρτο. Τουρκική μειονότητα στη Θράκη δεν υπάρχει. Θέλετε να παίξετε πάρα, να συνεχίσετε να παίξετε. Θα αλλάξετε το όνομα σε Ένωση Μουσουλμανικής Νεολαίας. Έτσι, έτσι. Ή δεν θέλετε μουσουλμανικής. Σβήστε το μουσουλμανικής, Ένωση Νεολαίας Κομωτινής. Αρνήθηκαν να διαγράψουν το τουρκικής και επειδή το 85 κουμάδο στο ποδόσφαιρο δεν είχε αυτοδιοίκητο η ΕΠΟ, έκανε το κράτος, με φυρμάνι του Κουλούρη, τότε υπουργός, δεν υπήρχαν αθλητισμού τότε, ο προεδρίας κυβερνήσεως ήταν ο επιβλέπων, ο Λαλιώτης ήταν τότε. Έστειλαν το ραπόρτο στην ΕΠΟ και διαγράφει η συγκεκριμένη ομάδα και δεν ξανάπαιξε. 47 χρόνια έπαιζε με το όνομα Ένωση Τουρκικής Νεολαίας. Και καλά έκανε και τους διέγραψε. Μιλάμε, πέρασε τώρα από Χούτες, Μεταξά, Πάγκαλου και Τσεργοτή. Και κανένα δεν έδωσε σημασία. Παπαδόπουλο και κανένα δεν έδωσε σημασία. Γιάννη, το πιο ευρηματικό σύνθημα. Ναι, δώσαμε και βοήθεια ότι έχει σχέση με τον νομό Λάρισας. Έγινε στις νομαρχιακές εκλογές τότε που στο ψηφοδέλτιο του υποψήφιου του Βασίλη του Έξαρχου. Βασίλη του Έξαρχου, ο οποίος δεν εξελέγει τελικά. Λοιπόν, ήταν υποψήφιος και είπαμε έχει με την υπομή μας σχέση ο χορηγός μας, έπιπλα Παλάκα. Ναι. Και ο Χρήστος ο Παλάκας ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό του Βασίλη του Έξαρχου. Και ουσιαστικά να σας πω και το αυτό ότι το συγκεκριμένο σύνθημα το έβγαλε ο συγχωρημένος ο Ηλίας ο Σελιώνης. Έχει σημασία και αυτό. Ο Σελιώνης, αλλά εκτυπώθηκε και σε μορφή κονκάρδας. Άρα ό,τι και να πούμε είναι ιστορία αυτό. Ιστορία. Και έλεγε το σύνθημα, ψήφισε Παλάκα για να μην σε πουν μαλάκα. Πολύ επιτυχημένο και σωστό. Ο
Χρυσάρας. Ο Ηλίας, καλή ώρα και ο Ηλίας. Δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού Βόλου που ήταν γιατροί, Παπαγεωργίου Κυριάκος. Ναι. Έμεινε και οι δύο. Το παρατσούκλι του Γκάλι είναι γκάγκστερ φυσικά, το ξέρουν όλοι, πάρα πολύ νικητές. Μαγκουρίτσας. Και ο Μαγκουρίτσας. Δέλπα, θυμάμαι. Το κλάσικο της Γένοβας είναι Σαπτόρια Τζένοα. Το κλάσικο της Στράκης είναι ΑΟΚΣ Πανθρακικός. Και το κλάσικο του Αλμυρού είναι Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού Δήμητρα Ευξηνουπόλεως. Να είστε όλοι καλά. Το κλάσικο της Στράκης ή της Ξάνθης. Της. Ξάνθης ή της Στράκης. Της Στράκης, Στράκης. Ναι. Της Στράκης είναι ο ΑΟΚΣ. Τα έχουμε τα στοιχεία, τα έχουμε, κύριε σκηνοθέτα, τα έχουμε τα στοιχεία εμείς, δεν πειράζει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία. Ας καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό Βόλο την Τετάρτη. Ξανά την Κυριακή, εδώ στην Κυριακάτικη Αρένα, τέλειος Κυριακάτικη Αρένα. Γεια σας.